Καλώς ήρθατε κατά το τσακαλό καταπληκτικό με τους χοροχοπημίνο καφιζούριδες, ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήρες καντουδόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα νεχόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία θετικιά ζουμουσόδα. Κοπιάστε στην παρέα μας, ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε όρεξη, έχουμε κέφια και σήμερα να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ελάτε γιατί θέλουμε και σήμερα να πρωτοφωνάξουμε, να το ακούσει κάθε γωνιά της γης, ότι δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η αισιοδοξία, η πίστη στα τέσσερα γράμματα, αλλά και το άλλο που σκέφτεστε βεβαίως. Ενώ την όρεξη για εκπομπή. Κοπιάστε γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, να συζητήσουμε όμορφα, να κάνουμε τα δικά μας, να ανοίξουμε γραμμούλες. Να δώσω ένα υπέροχο τραπέζι αξίας 50 ευρώ για το Αιγαίον. Ωραία πράγματα. Να πάρετε την παρέα, θα πάτε να γουστάρετε είτε στο Αιγαίον στο Ωραιόκαστρο, είτε στο Αιγαίον στο Δικητήριο. Καταπληκτικά, πεντανόστιμα πράγματα και με 50 ευρώ πραγματικά όχι θα σκάσετε. Θα το θυμάστε για πολύ καιρό το τραπέζι με τα καταπληκτικά πεντανόστιμα, εκλεκτά θαλασσινά που βγάζει η ελληνική θάλασσα, ζηλεύει ο Ποσειδώνας! Κλαίνε οι γοργόνες που φεύγουν αυτά τα ψάρια και χταποδάκια και μπακαλιαράκια και καλαμαράκια και όλα τα σεάκια. Υπέροχα πράγματα και στο κέντρο 214.000 και στο Ωραιόκαστρο 69-56-66. Ετοιμάζουμε και νέα σποτάκια εκεί, ελπίζουμε να σας αρέσουν. Άρα σήμερα δίνουμε ένα τραπέζι αξίας 50 ευρώ. Μία εβδομάδα θα δίνουμε ψαριά, δηλαδή σακούλα, μία θα δίνουμε τραπέζι. Όπου σας βολεύει, το Ρόκαστρο, είτε Δικητήριο, Αιγαίων, πρότυπα, κουκλίστικα, πεντακάθαρα. Τα δύο ηχθειοπολία. Από εκεί και πέρα, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, ξέρετε, αυτό το διάστημα Εγγέ και Ζανούση κουζίνες, αν πάρετε από εκεί κουζίνα, από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 90 ευρώ ανοξίδωτα σκεύια Εγγέ. Αθάνατα, για μια ζωή θα τα έχετε. Εκεί βέβαια, όχι μόνο Εγγέ και Ζανούση, όλες οι μάρκες και smartphone, κινητά, tablet, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια, καταψύκτες, κουζίνες, κλιματιστικά, ό,τι εσείς αγαπάτε, μπουκάρετε μέσα. Λέτε ότι είμαι ακροατής του Κωστή, ζητάτε το Μάκη Μπαμπουκίδη και φοράει το νούμερο 6 και γίνεται κόφτης, κόβει τιμές, θα σε εξυπηρετεί πάντα το δίδυμο Μπαμπουκίδη Νικολαίδη. 51 χρόνια, πάνω από μισό αιώνα ιστορία, το μαγαζί στην περιοχή. Ο μπαμπάς Μπαμπουκίδης όταν το ξεκινούσε ήταν τελείως διαφορετικά και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Φυσικά για τουρτάρες, για γλυκάρες, για παγωτάρες, για ψωμάρες, όλα σε υπερθετικό βαθμό. Νικολαίδης Αρτοζαχαροπλαστεία, χαίρεσε πραγματικά με όλα αυτά που ετοιμάζει η οικογένεια. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Υπέροχα, εκλεκτά όλα. Και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Και βέβαια Τσαντεκίδης με τα χειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Ακούστε με, εγγύηση το επίθετό του, το όνομά του, ο Τσαντεκίδης, ο Χάρης. Κάνετε τη βόλτα σας απέναντι από τα τζάμπο στο Ωραιόκαστρο, κάνετε δεξιά, μεγάλα γράμματα λέει Τσαντεκίδης, μπαίνετε μέσα, λέτε ότι ο άλλος το πρωί φωνάζει ότι είσαι ο κορυφαίος, με γραπτές εγγυήσεις χιλιομέτρων εννοείται, το πηγαίνετε σε όποιο μάστορα θέλετε και επαγγελματικά, με καρότσα και τα λοιπά, ή βανάκια και ταξί. Πάμε στα δικά μας, ανοίξαμε τον μπιμπλί και γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς αγώνες. Με ελληνικούς αγώνες και αύριο έχουμε χαρακτήρα στις 8.30 με τη Λάρισα. Τέλεια! Τέλεια! Τι έγινε ρε παιδιά? Γιάνγκο! Έλα Βίρνα. Κάτι πήρε το αυτί μου. Βίρνα, μη μου μιλάς. Έλα εδώ, τώρα δεν την αφήνω. Έλα εδώ, άσε τα, μη μου μιλάς εμένα. Δεν θα μου λες τέτοια που σου χάρισε τα καλύτερα μου χρόνια. Που με ήθελα να, γιατροί, δικηγόροι, βιομηχανοί και πήγα και ξεστραβώθηκα μαζί σου, βρε. Και μου λέγει η μάνα μου, με αυτόν τον αχαήρευτο, με αυτόν τον γυναικά τον περίεργο αυτόν. Τι του βρήκε, μωρέ του Γιάνγκου, με δράκο βρήκε και εσύ άντρα σου είπαμε να βρει, όχι δράκο. Βίρνα,
Σταμάτα, Βίρνα. Άσε με. Τι άσε με, βρε! Τι άσε με, βρε, Ντουγάνι! Δεν πήγες! Όχι. Δεν πήγες στον ΠΑΟΚ! Στραβώνει. Στραβώς είναι ο γυαλός, βρε! Τι στραβώνει! Στραβωμάρα σου! Αχάιρευτε! Ανεπρόκοπε! Που άμα σου δώσω χρυσάβεις, κατά θα τα κάνεις! Βίρνα. Ζήτησα παραπάνω τελευταία στιγμή. Τι παραπάνω, βρε! Τι παραπάνω! Για να σε δεν ήσουν! Ήμουν. Αλλά είπα θα τους κάνω λίγο κόλπα, λίγες κόγξες. Και λέω θα υποκύψουν. Τα μούτρα σου θα υποκύψουν! Μα! Πάρε τα τώρα! Τι κατάλαβες, ε! Τι κατάλαβες! Ήθελες να κάνεις κολπάκια? Βρε σε αυτούς κόλπα! Δεν θες εσύ μία, δεν θέλουν αυτοί 10, βρε! Δεν θα βρουν άλλο, νομίζεις? Θα βρουν. Μάλλον το έχω μετανιώσει. Τώρα είναι αργά! Το έχεις μετανιώσει! Θα πας να κλαμπ στην γωνία! Μπούφο! Του κάνει! Απερίσκεπτε! Ανεπρόκοπε! Μη με χτυπάς, Βίρνα. Πονάει. Πονάει, ξεπονάει! Χάλα στη μεταγραφή! Βλάκα! Τα λόγια σου... Τα λόγια σου με χτυπούν. Τα λόγια σου μαστίγιο. Τα λόγια σου κόλαφος. Στο μαλακό μου μάγουλο. Τα λόγια σου σαν άνεμος που λυσομανάει, Βίρνα. Άστε αυτά τα σκατατάμπι. Έχανα στη μεταγραφή. Τι να σου πω, βρε. Τι να σου πω, βρε. Τι να σου πω. Εκεί, βρε. Που είναι τέτοιος λαός, που είναι τέτοια ομάδα, που έχει πρόεδρο που πληρώνει καλοπληρωτής. Μια χαρά βασιλιά σας. Μέχρι τώρα τι έκανες μήπως? Από εδώ και από εκεί γυρνάς. Τι μια πάμε στην Πορτογαλία, την άλλη στην Ελβετία. Την καλά ομάδα είναι αυτή, Young Boys. Και άμα μεγαλώσεις, πώς θα λέγεται? Old Boys. Η K17, πώς λέγεται, βρε, φωνή πιο κόμος. Άκου, Young Boys, μια στη Σκωτία, μια από εδώ. Παρέθηκα να μαζεύω συνέχεια και εγώ βαλίτσες. Δεν πάμε να ράξουμε κάπου. Βρέθηκε μια ομάδα να σε εμπιστευτεί και κάνεις κόξες. Τι νόμιζες να πες μαζί τους, βρε, τι είναι αυτή? Τίποτα τυχαίοι. Έχεις δίκιο, Βίρνα. Έκανα λάθος. Λάθος τώρα. Take from the three the longest. Άκου, Γιάνγκο, να θα έρθω, δεν θα έρθω, να το σκέφτομαι, να το ξανασκεφτώ, το σκεφτήκαν αυτοί. Αφού εσύ το σκέφτηκες λίγο παραπάνω, πήραν αυτή την απόφαση. Και τώρα πήξε, θα πήξεις. Λες να προσπαθήσω να το σώσω? Είναι πάλι αργά, λυπάμαι. Δεν γίνεται τώρα. Τώρα τα έκανες. Βίρνα, δεν ήθελα να γίνουν έτσι τα πράγματα. Α, δεν ήθελες, γιατί τα έκανες? Σαν τα μούτρα σου τα έκανες, σ' άφησα μια φορά να πάρεις μια απόφαση, βρε. Βρε, ανεπρόκοπε, μια φορά σ' άφησα να κλείσεις μια μεταγραφή. Εκεί, βρε, εκεί είναι παράδεισος, βρε, η χώρα, βρε. Ο λαός, η ομάδα, ο πρόεδρος, καλοπληρωτής, τα πάντα, βασιλιάδες θα είμαστε, το ξέρεις το μέρος. Η ομάδα στην Ευρώπη θα παίζεις αυτά, θα έχεις ρόλο, θα έχεις θέση στην πόρτα, δεν σε θέλουν, βρε. Θα πας εκεί που δεν σε θέλουν. Να φυλάς κατουρημένες ποδιές, αφού δεν σε θέλουν. Σε πετάνε από εδώ και από εκεί, σαν στημένη λεμονόκουπα. Και εκεί που σε ήθελαν, τους γύρισες στην πλάτη. Τι ήθελες, να τους καψουρέψεις? Μόνο εδώ οι αυθεντικοί διάλογοι, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή και ο υποφαινόμενος, ο αρχισυντάκτης, παρουσιαστής, ψυχαγωγός, entertainer, infotainer, πείτε τον όπως θέλετε, δηλαδή αφεντομουτσουνάρα μου, εμείς είμαστε το πενταμελές επιτελείο με ένα άτομο. Έχει συγκεκριμένες κοσμοθεωρίες, έχει συγκεκριμένα μότο, έχει συγκεκριμένες σταθερές που δεν τις αλλάζει. Πώς λέμε, ζούμε σου, ας πούμε, ζούμε μεγάλες στιγμές, τις ζούμε τις στιγμές, όχι απαραίτητα να είναι ωραίες, να βγάζουν έντονα συναισθήματα, να τις ζούμε μέχρι το μεδούλι μας, να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα, να γουστάρουμε με όλο μας το είναι τις επιτυχίες, αλλά να είμαστε πιο κοντά σε αυτό που αγαπάμε στις κακές στιγμές, είτε είναι η ομάδα, είτε είναι οι συγγενείς μας, είτε είναι οι φίλοι μας, είτε είναι η δουλειά μας, είναι οτιδήποτε, η χώρα μας. Πώς είναι σταθερά, ας πούμε, το ματάκι χορταράκι που λέμε να δούμε τον παίκτη πρώτα, ό,τι και να μας πείτε και να γράφετε ύμνους, να γράφετε, να κάνετε εικονίσματα και αγιογραφίες από τον ποδοσφαιριστή, άμα δεν τον δω μόνο του να πατάει το γήπεδο και να μου δείχνει και εγώ με τα ματάκια τα δικά μου ειδής, όμαση να βλέπω. Το ματάκι χορταράκι είναι άλλη μία σταθερά της εκπομπής. Το σουλουμουντρούχου και καραπιπερίν. Που είναι όλα αυτά που σκέφτεστε και φαντάζεστε. Όλη αυτή η αναμπουμπούλα στο μυαλό, η δύναμη της ψυχής, η τρέλα,
ένα τσουνάμι μέσα μας που ανακατεύει όλα και μας κάνει τόσο διαφορετικούς, τόσο ξεχωριστούς. Το δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος και η διάθεση και η τρέλα και η όρεξη. Γιατί αν αφήσουμε, πολλές φορές θα μας πάρει από κάτω. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα και εμείς που είμαστε πίσω από το μικρόφωνο να σφορτώσουμε τα δικά μας θέματα, είτε είναι υγεία, είτε είναι οικογενειακά, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι εργασιακά, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν το αφήνουμε. Και θέλουμε να συμπαρασύρουμε και να μεταδίδουμε όλη τη θετική αύρα, όλη αυτή την ωραία την πρωινή την τρέλα, όπως το κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια και μπήκαμε στον 22, νούμερο 22, στον 22ο. Δεν πρέπει να πάρω μια χορηγία των 22 με τα σουβλάκια στην Αριστοτέλους. Τώρα που το σκέφτομαι. Έχει λοιπόν η εκπομπή κάποιες σταθερές, ρε παιδί μου. Κάποιες πολύ σημαντικές σταθερές. Δεν αλλάζουν αυτές. Είναι αμετάκλητες. Είναι αδιαπραγμάτευτες. Άλλη μια σταθερά είναι αυτή εδώ. Ρε μάλα. Το νου σας, ρε μάλα. Το νου σας καλά, ρε μάλα. Το λέω για τους καινούργιους, γιατί παλιά τα ξέρουν. Άλλη μία λοιπόν αδιαπραγμάτευτη σταθερά, μία αρχή που έχει αυτή εδώ η εκπομπή και εγώ προσωπικά, είναι η εξής. Δεν θέλεις εσύ μία να έρθει στον ΠΑΟΚ? Δεν θέλουμε εμείς 10, αδερφέ. Μη σώσεις να έρθεις ποτέ των ποτών ο Κάβα. Ποτέ! Και αυτό ισχύει όχι για τον κάθε Γιάνγκο, για τον κάθε Περέιρα, για... Μιλάμε αύριο! Αύριο! Να πάθει κάτι της! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Να διαπραγματευτούν και να πει στο τέλος, να δεν θέλω! Δεν θέλεις εσύ μία, δεν θέλω εγώ 10! Οι εποχές που περιμέναμε κοιτώντας με οικετευτικό βλέμμα τον κάθε ποδοσφαιριστή, όσο τρανός κι αν ήταν αυτός, όσο μεγάλος, όσο ταλαντούχος, και περιμέναμε όπως περιμένουν τα πουλάκια στη φωλιά να έρθει η μαμά να τους ταΐσει στο στόμα, με ύφος τέτοιο, εποχές γούμενου και λοιπόν άλλων, αυτές οι εποχές λοιπόν έχουν παρέλθει προπολού, έχουν πεθάνει, έχουν φύγει ανεπιστρεπτοί. Άρα δεν γυρίζουμε ποτέ πίσω σε αυτά. Τι, φίλε, δεν θες σύ και με καντάρ. Εκτελώ αράουτ. Σου δείχνω την κατεύθυνση πώς θα προχωρήσεις. Άντε, αγοράκι μου, άντε. Δεν αφισβητούμε τίποτα από την αξία των παικτών και του ενός που χάλασε οριστικά όπως φαίνεται, του Γιάνγκο, και του Περέιρα που μάλλον κολλάει προς το παρόν, αλλά δεν πρόκειται να κλάψω ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Εννοείται. Και αν αύριο έρθουν, μπράβο. Θα πούμε αυτά που λέγαμε για χθες, τα καλά στοιχεία που τους συνοδεύουν, ειδικά τον Γιάνγκο, γιατί ο άλλος είναι πιτσιρικάς και είναι έρχεται για backup, έρχεται για αναπληρωματικός του Γιαννούλη. Λοιπόν, θα πούμε τα καλά πράγματα που είπαμε, ματάκι χορταράκι να σε δούμε, αλλά παρακαλετά, στον κάθε έναν και το σκέφτομαι και να το ξανασκέφτηκα και θέλω λίγο χρόνο, κανέναν χρόνο. Δεν θες εσύ παροιμίες με μοναστήρια και τα λοιπά. Με αλλού πορτοκαλιές έχουμε όσες θέλετε. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε τον Γιάνγκο που μας συνόδευσε μια εβδομάδα σε σκετσάκια για την εκπομπή μας. Το χάρηκα με την ψυχή μου, το Γιάνγκο. Απλά, έτσι, το βλέπω εγώ. Ξεκάθαρα. Και καλώς κάνει η ομάδα που λέει τι, παραπάνω χρόνο. Μα είχαμε συμφωνήσει όλα, ήμασταν μια ανάσα. Να το ξανασκέφτομαι, να δεν ξέρω, να αυτό, να μήπως κάτι παραπάνω. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Πάω παραπέρα. Ευχαριστώ. Και αν θέλεις, ίσως προλάβεις. Αλλά δεν βλέπω να προλαβαίνεις. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Και δεν το λέω τώρα που είμαστε δυνατοί οικονομικά. Δεν το λέω τώρα που η ομάδα έχει κάνει άλματα, που κατέκτησε double ή τα πρωταθλήματα, που είναι σε όλα της μπροστά. Στην οργάνωσή της που έχει αυτόν τον άνθρωπο το δυνατό μπροστά. Τον Πόντιο. Τον Ιβάν. Το έλεγα και σε εποχές που ήμασταν οικονομικά σε δυσχερείς θέσεις και καταστάσεις. Που ήμασταν στενά. Που μπορούσε ο καθένας να έρθει και να μου κλέψει τον ποδοσφαιριστή. Ο καθένας να μαγέψει με μεγάλα ποσά τον κάθε Βιτόλο. Να του πάρει τα μυαλά
να τον ξεσηκώσει. Τον κάθε Κοντρέρας, τον κάθε. Εποχές που ήμασταν δύσκολα. Έλεγα και τότε. Θέλεις. Ναι. Ήλε. Εντάξει. Τι σου δίνουν πιο πολλά. Ναι. Αυτό που ζεις εδώ όμως. Θα το ζεις εκεί. Έλεγα τότε όταν αποφάσιζαν να φύγουν. Ο Βιτόλο λέει θέλω να κάνω ένα σκαλοπάτι λέει στην καριέρα μου. Προφανώς το σκαλοπάτι προς τα κάτω γιατί εξαφανίστηκες μετά τον ΠΑΟΚ. Και δεν λέμε σε κανέναν να παίξει τζάμπα εδώ. Λέγαμε τότε. Λέγαμε ότι εδώ αυτό που ζεις εδώ. Αυτή την τεράστια ιστορία, αυτή τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζεσαι με τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι ο κόσμος, η ομάδα, ο λαός, οι συνθήκες, όλα αυτά που θα ζήσεις, αξίζει για μερικά χρήματα παραπάνω, λέγαμε τότε. Έτσι. Κι όμως, ακόμα και τότε, ίδιο σκεπτικό είχαμε. Δεν θέλεις εσύ μία, παρακαλετό μου, μπιμπιπ, ξινόγα, μπιμπιπ. Αυτό είναι νόμος. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Ευχαριστούμε και καλή τύχη φίλε, όπου και αν πας. Και ο Γιάνγκο και ο άλλος άμα χαλάσει, ο Περέιρα. Έχει! Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το δικό μου σκεπτικό. Χωρίς, το ξαναλέω, να μειώνω τους ποδοσφαιριστές. Ή προχθές λέγαμε καλά πράγματα για την αξία τους. Σήμερα να πούμε ότι έλα μωρέ δεν κάνουν. Δεν είπα αυτό. Λέω για τη συμπεριφορά. Εδώ κολπάκια. Κόγξες, ψιλοβεντετισμοί, παζαράκια την τελευταία στιγμή, δυστροπίες σαν να είναι η γκόμενα που καψουρεύει τον γκόμενο και του κάνει αλλά μετά δεν θέλω, ναι είπα να τα φτιάξουμε αλλά τώρα το ξανασκέφτομαι και να θέλω λίγο χρόνο και θα το σκεφτώ, να είναι, έχω και άλλες προτάσεις, με θέλουν και άλλοι, τι να κάτσα, να τις πεις, θα σε περιμένω, μήπως επιλέξεις εμένα, εγώ εδώ θα είμαι για σένα, δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Είμαι ξεκάθαρος. Και μέσα μου και έξω μου. Και σας το λέω. Αύριο 8.30 έχουμε μάτς με την ομάδα του Κούγια. Το τονίζω αυτό, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο πολύ μας λατρεύει ο Αλέξης, πόσο πολύ ασχολείται μαζί μας τις περισσότερες φορές που ανοίγει το στόμα του. Θα μιλήσει εννοείται για τη δικηγορική του σταδιοδρομία. Σε κάθε φορά, εγώ που έχω κάνει τόσες δίκες, εγώ που έχω τόση εμπειρία, εγώ που στο ποδόσφαιρο είμαι τέτοιος παράγοντας, εγώ, βεβαίως, αυτή είναι η αντωνυμία, η αγαπημένη, αλλά τις περισσότερες, όχι τις περισσότερες, όλες τις φορές, αν δεν πήγε το Σαββίδι και τον ΠΑΟΚ, παθαίνει κάτι τι σε ένα τρέμουλο, μια έλλειψη, μια. Χάνει το στήριγμά του. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο τον υποδεχόμαστε αύριο στην άδεια τούμπα. Η καλύτερη απάντηση δίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το έχουμε πει. Ειδικά από ποδοσφαιριστές που δεν ήρθαν τώρα, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Σβάμπ ή ο Ζίφκοβιτς ή ο Νινούα κτλ. Αλλά από ποδοσφαιριστές που πέρσι ένιωσαν στο πετσί τους όλη τη σκευωρία, ένιωσαν στο πετσί τους όλη τη λάσπη, όλο το παραμύθι, όλο το κατασκεύασμα, περί δήθεν συνιδιοκτησίες. Και παρότι ήταν κακή η ομάδα πέρσι, έπαιξε τεράστιο και καθοριστικό ρόλο στο να χάσει τελείως την ισορροπία της. Τα λέγει ο άλλος, the balance. The huge quality, the determination, the responsibility, the responsibility. Αυτά τα έλεγε. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές που ήταν εδώ πέρσι λοιπόν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο με τις κουβέντες το συγκεκριμένος βοήθησε σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα εις βάρος του Σαββίδη και του ΠΑΟΚ. Ας δώσουν αύριο μια ωραία απαντησούλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το μάτς δεν μπορεί να το φοβηθεί η ομάδα. Εννοείται. Είναι πολύ πολύ μικρότερο διαμέτρημα, πολύ πολύ μικρότερη η αξία της ΑΕΛ και σαν ιστορία και σαν όλα. Όμως δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Δεν μπαίνουμε χαλαρά, δεν έχουμε το μυαλό μας σε καμία Μπενφίκα. Και κοιτάμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι, διότι η αρχή είναι ίμιση του παντός που λέγαν και οι αρχαίοι μόν και κάτι ήξεραν αυτά τα παλικάρια που ανάμεσα στα συμπόσια, ανάμεσα σε ελληνικούς, αρχαίους ελληνικούς Ολυμπιακούς αγώνες και όταν δεν έφτιαχναν θαύματα με τα χεράκια τους πάνω στο μάρμαρο που να τα χαζεύει ακόμα και σήμερα όλη η ανθρωπότητα, ανάμεσα σε αυτά βγάζαν και κάτι ωραίες παροιμίες, βγάζαν και κάτι ωραία αποφθέγματα μέσα από τη ζωή, πολύ φιλοσοφημένα.
Το ξαναλέω, ανάμεσα εκεί στα πατημένα σταφύλια, σε κάτι κρασιά, σε κάτι διονυσιακά μουχαμπέτια, σε κάτι σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερί, με εκεί που γινόταν ένα καμό. Αυτά, να, κάτι συμπόσια, κάτι έτσι, κάτι αλλιώ. Ήτανε μερακλείδες, έτσι. Δηλαδή, στα σχολικά βιβλία δεν λέγεται όλη η αλήθεια για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γινότανε γλεντοκόπια μεγάλα. Βεβαίως, πρώτοι στις επιστήμες, ναι, αυτοί ανακάλυψαν τα πάντα, την γεωμετρία, τα πολιτεύματα, τη δημοκρατία, τις επιστήμες αυτά, ναι. Δεν το συζητάμε. Τεράστιοι φιλόσοφοι, να ο Σοκράτης, να ο ένας, να ο άλλος, βεβαίως. Όλα, Πλάτωνας. Θα τα δεχτούμε. Δεν λένε όμως ότι στον ελεύθερο χρόνο ήταν πολύ μερακλείδες οι φίλοι μας. Έχω πει κι άλλη φορά. Τι κάναν? Βάζαν τα ψητά, βάζανε τα κρέατα κάποια στιγμή και λέει θα τα στείλουμε, λέει, στους θεούς. Πετάει ένας την πατσέτα να μες στον αέρα, ξαναγυρίζει πίσω. Όχι ρε, λέει, ο αρχινταλαβερτζής θα πούμε εκεί πέρα, ο αρχιψίστης ή τέλος πάντων ο επικεφαλής της τελετής, ο αρχιερέας. Μήπως δεν θέλουν πατσέτα ρε μάστορα, λέει στον Βίτα, στο Σούσεφ. Μήπως, για να δοκίμασε, λέει Σουτζουκάκι. Κάνει έτσι το Σουτζουκάκι, το ρίχνει πάνω στον ουρανό να το πάρουν ο Δίας και οι υπόλοιποι. Τσουπ, ξαναεπιστρέφει. Όχι, ρε μπίπι, λέει. Ούτε Σουτζουκάκι. Τι πέταξε, πριν λέει πατσέτα. Σουτζουκάκι, πέταξε. Ρίξε λίγο το σουβλάκι. Πετάει το σουβλάκι πάνω να το πάρουν οι θεοί, οι 12. Επιστρέφει το σουβλάκι. Όχι, ρε φίλε, λέει. Τι γίνεται, ρε γαμώτο. Λες να είναι vegan. Λες να είναι χορτοφάγι, να είναι vegetarian. Για δοκίμασε, λέει. Μήπως, λέει. Μήπως λέει τα παϊδάκια, περίμενε. Τάκ, το ψήνει, κάνει λορδαλό, έτσι λίγο το ξυγκάκι του, λίγο αυτά, η πετσούλα, το παϊδά, κάνει μια έτσι, ρίχνει πολλά μαζί, λέει μήπως τα πετάει, επιστρέφουν πάλι πίσω όλα τα παϊδάκια. Όχι ρε μπίμπι, πλέει, τι γίνεται ρε γάμωτο. Το ένα το τσακαλάκι από τη Θεσσαλονίκη, το παοξάκι, πάει και λέει μάστορα, μήπως λέει η θεοί, δεν θέλουν να φάνε και θέλουν μόνο μυρωδιές και τσίκνες. Για ψήσε λίγο κι άσε, λέει, τον αέρα να φύγει, λέει, κάπνα και τα λοιπά. Μήπως δεχτούν, λέει, τις τσίκνες και την κάπνα. Α, μα πού είσαι, αγόρι μου, του Μπιώτης είμαι, φίλε. Μπράβο, άνω. Πού μένεις εκεί, Αθηναγόρα. Μπράβο, ρε φίλε, Λεβέντης είσαι. Να το δοκιμάσουμε, αλλά δεν νομίζω τι τώρα, την κάπνα, λέει, την τσίκνα θα κρατήσουν. Τα βάζουν, λοιπόν, φουντώνει φωτιά, αυτά. Φεύγει η κάπνα, αρχίζει τσίκνα. Πηγαίνει προς τα πάνω και ότο συνεχίζει να ανεβαίνει. Όχι, φίλε. Μπράβο, αδερφέ, λέει, αυτό ήταν. Και τώρα τι κάνουμε, τώρα, λέει, τους στέλνουμε τις τσίκνες και μην τσακίζουμε, λέει, τα κρέατα. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Αλλά αυτή την ιστορία δεν τη διαβάσετε σε κανένα βιβλίο στο δημοτικό. Μόνον εδώ, κυρίες και κύριοι, με αράχνη. Μόνο στους αθλητήρες, μόνο στο ζουμουσού. Πάρτε λοιπόν εσείς να πούμε τις τσίκνες. Αναγκαστικά ρε παιδιά, τόσο τσιτσί έχουμε παραγγείλει, να πούμε κάτι κοπάδια. Και πλακωθήκαν, να κάτι κρασιά, να κάτι σταφύλια, να κάτι όρια μετά. Εννοώ γαστρονομικά όρια. Έτσι, όμορφα και ωραία πράγματα. Αυτή είναι η ιστορία, δεν ξέρω πώς βρέθηκα εκεί, πώς βρέθηκα, δεν θυμάμαι καν. Χάθηκα στο χωματόδρομο, λάσποσα τις λαστιχάρες μου. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Όμορφα και ωραία. Το μυαλό μας λοιπόν θα έχουμε και αύριο το πρωί, να πούμε. 100% συγκέντρωση, όσοι αγωνιστούν αύριο, όσοι παίξουν, αρπάξτε την ευκαιρία εσείς που θα έχετε την εμπιστοσύνη του προπονητή, μπείτε και δείξτε αυτό που πρέπει. Πολύ ωραία τα είπε ο Ζίβκοβιτς, θα τα δώσω όλα, μου μίλησε ο άλλος ο Ζίβκοβιτς, μου μίλησε ο Τουσάβα, είπε ο Χαραλάμπους, είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για το πρωτάθλημα, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Φαίνεται τρελαμένος, παίκτης ο οποίος αφήνει τα 5 εκατομμύρια το χρόνο να έρθει να πάρει 500. Εμένα πάρα πολλά σημαίνουν οι συμπεριφορές αυτές για το χαρακτήρα, για τη φιλοδοξία, για την τρέλα που έχει, για το κίνητρο που έχει μέσα του να αποδείξει ότι εδώ είμαι. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διάβασα κάπου. Καθυστερούν, λέει, να στείλουν τα χαρτιά οι Πορτογάλοι της Μπενφίκα, γιατί σήμερα λήγει η προθεσμία με τη λίστα. Μήπως τι, δεν προλάβει να αγωνιστεί με την ομάδα τους? Φοβούνται κάτι? Υπάρχει κανένα θεματάκι να αντιμετωπίσουν απέναντι να έχουν τον Ζίβκοβιτς επειδή τον έδιωξαν? Δεν τον πίστεψαν? Τι, στείλτε τα χαρτιά, άιντε μη σας πάρει, να πούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, θυμίζουμε
Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, υπέροχο περιβάλλον και με ανοιχτούς χώρους, με καταπληκτικές προσφορές, με πλούσια δώρα στην εγγραφή σας, αν δεν έχετε εγγραφή ήδη, και με απόλυτη ασφάλεια, με το πρωτόκολλο όπως πρέπει, να διασκεδάσετε εδώ στην πόλη μας, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πολύ καιρό ήθελα να το βάλω αυτό. Μα τι μπορώ να κάνω, μα τι μπορώ να κάνω. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, λίγο έτσι να πάρω λίγο έναν αέρα. Τι μπορώ να κάνω αφού εσένα κάνω, αφού εσένα κάνω. Άρε Χριστοδουλόπουλε, τι κάνεις, τι κάνεις. Για σένα πέφτω και στο κρεμό. Έλα, 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 σε παρακαλώ. Για σένα πέφτω, πέφτω και στο κρεμό. Έλα, 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 σε παρακαλώ, παντρεμένη. Έρχομαι στο τηλέφωνο. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Σε δίνω με χαλάκι στο Δουλόπουλο. Ωραίος. Κάτσε να βάλω τα κλαρινάκια μας, όμορφα και ωραία. Τώρα είσαι Λεβέντης Γαμβρός. Καλημέρα λοιπόν. Είμαι. Έχεις την ευθύνη σήμερα για το σεφτέ. Χθες αυτός που έκανε σεφτέ, παιδιά, δεν θυμάμαι το όνομα, δεν ρωτάω ποιος γιατί ξέρω την απάντηση, αλλά ήτανε, μιλάμε η εκπομπή χθες, δεν ήτανε πέρα από κάθε λογική. Δεν. Εσύ θα μας αφήσει να δουλέψουμε. Θοδωρή μου, αδερφέ μου. Να πω ότι οι ανεβές εκπομπεύουν στο YouTube. Προσπαθούμε να ξεφορτώσουμε ένα επιπλάκι εκτός από τα μάξι. Και δεν μπορούμε. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Τι έγινε. Αυτό θέλουμε. Αυτό. Όχι κουκουρούκου χθες η εκπομπή. Δεν είχε. Η εκπομπή έγραψε ιστορία. Νομίζω ότι ήταν από τις κορυφαίες ever. Χωρίς, κοίταξε, ναι, να σου πω κάτι, Θοδωρή μου, είναι να τύχει η μέρα, είναι να τύχει και ο ακροατής να γίνει ο διάλογος, γιατί εγώ είμαι μόνος, δεν έχω συμπαρουσιαστής, εσείς είστε οι συμπαρουσιαστές. Άμα υπάρξει χημεία, υπάρξει το πινκ πονγκ, έρθουν ένα-δυο καλά τηλεφωνήματα, να λίγο ο μάγος, να λίγο ένας, να λίγο άλλος, έρχεται και δένει το πράγμα. Ειδικά με τον Παναγιώτη χθες. Α, δεν είπα. Έχουμε λιώσει, μιλάμε. Δεν είπα. Έχουμε λιώσει με τον Παναγιώτη. Τον Παραγιώτη πρέπει να το βάζεις χαλί σε κάθε εκπομπή. Δεν είναι της παρούσης. Το δεν είναι της παρούσης. Ναι. Το λάκκομα, τον Παναγιώτη. Ναι. Αυτό πλέον είναι το σλόγκαν το φετινό. Είναι, φίλε, δεν είναι της παρούσης. Που μπορεί να παραξεί. Ποιον είπες, ρε, εμένα είπες παρούση, ρε. Δεν είναι δικό μου, δεν είναι της παρούσης. Πάμε έξω. Αδερφέ μου. Πάμε, σ' ακούω. Έχουμε μάτς. Βεβαίως. Με τον αξιακάπητο τον δικηγόρο. Με έναν άνθρωπο που, αν μη τι άλλο, οι κολοτούμπες που έχει κάνει ξεπερνάνε και αυτές που έκαναν μελισανίδες στις ασκήσεις του εδάφους. Απίστευτες. Τον έχει ξεπεράσει πλέον. Αλλά, ναι. Εκεί που ξέσκιζε αυτό που ξέσκιζε, μετά πήγε και έγινε υπάλληλος και τον αποθέωνε. Απλά είναι τα πράγματα. Μπράβο, αυτός και κάποιος, τέλος πάντων θέλω να εισάδω σε πολιτικά χωράφια. Κάποιος που πήγαινε από το ένα κόμμα στο άλλο. Αυτοί οι δύο είναι οι κολοτούμπες στην Ελλάδα. Έχει πολλούς. Έχει. Έχει πολλούς. Βεβαίως. Έχει, είναι πολλά τα φιντάνια. Πολλά. Εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι. Λέμε πάντα κάθε παιχνίδι το προσέχουμε, αλλά δεν νομίζω ότι το αγριανό είναι. Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι θα. Πελκασό. Παίχτες που παίζανε πέρυσι, ξέρω εγώ, ο Ζίφκοβιτς που έπαιζε πέρυσι. Ο Μάτος που έπαιζε πέρυσι. Ο Γιαννούλης. Ξέρουν τι. Ο Γιαννούλης που έπαιζε πέρυσι, κάποιοι ξέρουν πολύ. Βεβαίως. Καλά. Ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, τα ξέρουν. Έτσι, τα κατατόπια. Δεν συγχωρείται καμία αδράνεια, δεν συγχωρείται κανένας εφησυχασμός, τα έχουν πει αυτά. Δεν μπαίνεις πλαδαρά, τον αρπάζεις από το λαιμό, μπορεί να είναι στο μισάωρο 3-0. Και να βάλει μετά να δούμε τον Κούτσια, ας πούμε, παράδειγμα. Πώς θα γίνει, ναι. Έτσι. Και ένα δεύτερο κόστη που θέλω να πω. Βεβαίως. Εχθές το μεσημέρι ο κύριος Βασιλόπουλος έλεγε τρεις αποχωρήσεις, τρεις αφήξεις, ναι. Τρεις μεταγραφές, τρεις ερχομοί, ναι. Είπε για τους παίκτες που θέλει ο ΠΑΟΚ και πιθανούς τερματοφύλακας. Είπε φορ, ναι. Αμυντικό χαφ. Μπράβο. Και πιθανός τερματοφύλακας. Και ρώτησα. Όχι πιθανός τερματοφύλακας, Κωστή. Οπωσδήποτε τερματοφύλακας. Ναι, ρώτησα. Γιατί είναι σημαντικό. Ρώτησα, σε περίπτωση που φύγει κάποιος, και μου είπε όχι απαραίτητα. Δηλαδή,
ακόμα και αν δεν αποχωρήσει ο Πασχαλάκης ή ο Ρέι, πιθανό να έρθει τερματοφύλακας. Πάση θυσία τερματοφύλακας. Εγώ πιστεύω ότι ένας από τους δύο θα φύγει. Οπότε, και εγώ το πιστεύω αυτό. Θέλουμε... Και εγώ το πιστεύω. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Θέλω ένα μεγάλο τέρμα πίσω. Θέλω ένα μεγάλο τέρμα πίσω. Τέλος. Δηλαδή να ξεκινάει από εκεί η ομάδα, φίλε. Θέλω να έχει. Μπορεί να είναι ένας με ουλή στο πρόσωπο από καυγάδες σε κάποιο. Να πούμε στενό στη γειτονιά του. Να έχει 850 συμμετοχές στην Bundesliga. Να είναι ένας που θα βάζει φωνή και θα αλλάζει κόμωση. Αρκεί να έχει δύο μάτια να έχει. Δύο μάτια, φίλε. Δύο μάτια. Και να μην είναι 70 χρονών, έτσι. Έναν τριαντάρι, πάρε το καπνισμένο. Αλλά να βγαίνει. Να βγαίνει και να συλλέγει όπως ο Βελίξ τα κράνη από τους Ρωμαίους να παίρνει κεφάλια. Δικά μας αντιπάλων. Παιδιά, τα κάνω συλλογή, τα κάνω κολλιέ στο λαιμό μου. Αυτός που είναι ο άρχοντας της περιοχής των τραυματοφύλακας, τελείωσε. Έτσι φίλε. Έναν με την τρέλα του Χακόμπο, αλλά να μην περνάει περιοχής απέναντι το Ριάκι. Γιατί ο Χακόμπο το περνούσε έτσι το ποτάμι. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Και ένα τελευταίο να κλείσω, να μην κρατώ τη γραμμή. Ναι. Μην ανησυχούμε τόσο για την απόφαση της Πανού. Θα βγει. Θα βγει. Άξι. Να δούμε. Να δούμε. Περιμένει ο κόσμος. Περιμένει να δει πότε. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές δίκες. Πάρα πολλές δίκες που άρχισαν να τελεσιδικήσουν. Και όταν τελεσιδικήσανε, ήρθε κεραυνός. Μπαμ. Να δούμε. Θα βγει. Περιμένουμε. Θα βγει. Περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε. Α, να δούμε. Αυτά, Κώστα μου. Να δούμε. Φιλιά. Φιλιά. Να σε καλά. Ζου μου σου, αδερφέ μου. Να πω θετική γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το γήπεδο από Ζέρβα και υπόλοιπους που θα σας διαβάσω μετά γιατί τώρα έχει 5 γραμμές. Τι τεράστια υπόθεση είναι το γήπεδο, το ξέρουν ακόμα και αυτοί που κάνουν διάφορες ενστάσεις για ψηλολόγια, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τι τεράστια, όχι για την Τούμπα, όχι για τον ΠΑΟΚ, όχι για Θεσσαλονίκη, όχι για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη χώρα μας αυτό που θα γίνει εδώ θα είναι ένα τεράστιο στολίδι στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα, τι κάνεις. Τι γίνεται, Λουκά εσύ. Πολύ. Όχι. Όχι, κάτσε λίγο περίμενε. Εφραίμ, 0-2. 0-2, στο τρίτο καίγεσαι. Στο τρίτο καίγομαι, έτσι. Μίλα λίγο παραπάνω γιατί σε ακούω μπουκωμένο, δεν σε ακούω καλά για πες λίγο δύο κουβέντες. Από τον Αδμίε σε παρουσιάσει. Από τον. Αδμίε. Όχι. Όχι. Σε μπέρδεψα τώρα. Δεν ξέρω. Θανάση. Έλα. Όχι. Έμοιαζε η φωνή 0-2 είχα. Οι βολές airball. Και με κάνει αλλαγή. Με βγάζει εμένα. Μου κάνει αλλαγή. Βγες έξω ο ρουβονητής. Με βγάζει. Εμένα, εσένα, έβγαζε το. Airball, ούτε το διχτάκι. Ναι. Για πες. Καλημέρα μου σε όλη την παρέα, σε όλο το μουσάκι να δώσω. Ανταποδίδουν όλοι, η οικογένεια, όλη η παρέα. Λοιπόν, στο μάτι της Κυριακής πιστεύω θα το πάρουμε αυλεπί. Για αύριο λες. Γιατί εννοείται αυτό, ναι. με τη Λάση και τον κύριο Κούγη, γιατί το έχουν ναι. πάρα Επειδή είπες το μάτι της Κυριακής, απλά είναι αύριο το μάτι, Παρασκευή παίζουμε, ναι. Δικό μου λάθος. Όχι, κατάλαβα τι θες να πεις, απλά επειδή είναι συνήθεια, ναι. Παίζουμε αύριο Παρασκευή και με τον Ατρόμητο Παρασκευή, παιδιά. Και μάλιστα 6 και 4. Γιατί στον κύριο Κολοτούμπο του χρωστάμε πάρα πολλά από όσα που έχει κάνει. Θέλω αύριο κάτι της παραπάνω, αυτή που το νιώσαν στο πέτσι. Η θεία δει και είναι η καλύτερη θεία. Όχι, είμαστε όλοι ανήψια της, φίλε. Είναι η πιο γαμάτη θεία. Έρχεται και φέρνει νοαζέτα σοκολατάκι, δερμάτινη μπάλα ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν μου φέρνει πουκαμισάκια, δεν μου φέρνει ρούχα. Φέρνει γλυκά και μπάλες και παιχνίδια. Αυτή είναι θεία. Σου έφερα ένα πουκαμισάκι, ένα κουστούμάκι μούρλια. Μα τι να το κάνω! Φέρε μια μπάλα! Φέρε ένα τρίγωνο, ένα κόκ, ένα εκλέρε, θεία! Τι είναι αυτά τα πράγματα! Τι να το κάνω. Μα δεν σου φέρανε κάτι παπουτσάκια μούρλια. Πάτε να τα βράσω. Τρώγεται. Είναι... Φέρε με λιτζάνα παπουτσάκια. Μα δεν θα φέρεις παπουτσάκια να φάμε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι και με την Περφίκα όπως έχω ξαναπεί και θα περάσουν και με την Περφίκα και τη Λάση να την πάρουν βλέπει γιατί τέλος πάντων κάποια στιγμή πρέπει να το πουλήσουμε αυτό το Σεντόνι. Ναι. Είναι τελείως, και... είναι δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Άλλη δυναμικότητα, άλλη διοργάνωση, άλλη προσέγγιση. Είναι δύο. Σαν να είναι η μέρα με τη νύχτα τα δύο μάτς. Θα πούμε για την Μπενφίκα, θα πούμε από τη Δευτέρα το πρωί
αφού αύριο το μάτς είναι βράδυ, από τη Δευτέρα θα μιλάμε μόνο για το μάτς με την Μπενφίκα. Έτσι. Που είναι δυσκολότατο. Ναι. Το μάτς αύριο ποιος το δείχνει? Νόβα. Νόβα. Ναι. Νόβα. Εντάξει. Σε χαιρετώ. Έγινε. Λοιπόν, βάλαμε και την κλήρωση για τα ψάρια. Που να σε βάλω. Έχω 50 ευρώ τραπέζι για το Αιγαίον. Πες μου λίγο, Θανάση, τα τρία τελευταία. 363. Τέλεια. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Δίνετε μου και τα σταθερά τα τρία τελευταία ψηφία. Και με το Μαραφέτη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222. Μόλις 62 λεπτουδάκια. 50 ευρώ τραπέζι στο Αιγαίον. Καταπληκτικά, υπέροχα, φανταστικά, εκλεκτά, ξεχωριστά, θαλασσινά. Από τα δύο κορυφαία εχθειοπολία στην πόλη. Όπου σας βολεύει. Είτε στο Ρεόκαστρο, είτε στο κέντρο, στο Δικητήριο. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καταρχήν, ναι? Είσαι σίγουρος ότι το δείξει τον Νόβα? Έτσι ξέρω. Γιατί χθες που παρακολουθούσα προχθές Νόβα, ναι? Γύρισε και είπε την Παρασκευή, ναι? Έχει παιχνίδι στο Χαριλάου. Ναι, πιο νωρίς, ναι. Ναι. Δεν ανέφερε μετά έχουμε, λέει, την Κυριακή. Να το δω. Μήπως δηλαδή είναι ακόμα ΠΑΟΚ TV, δεν προλάβαμε με την Νόβα, γι' αυτό λες. Δεν ξέρω. Θα το δω, παιδιά, θα το δω. Τέλος πάντων. Θα το δω. Κοίταξε, σε λίγα δευτερόλεπτα, Χρύσα Άντσου θα μου στείλει μήνυμα που θα είναι η πληροφορία καρατσεκαρισμένη. Okay. Έτσι. Λοιπόν, η Χρύσα, που είναι πάντα εκεί και περιμένει άμεσα. Μπαμ, έρχονται οι απαντήσεις. Το πρώτο χαστούκι από την FIFA και UEFA το φάγαμε. Για το διαιτητή λες? Όχι για το διαιτητή. Το πρώτο χαστούκι η Ελλάδα. Α, νόμιζα σαν ΠΑΟΚ, με την τοποθέτηση του Μπρίχ, ναι. Η απονομή βραβείων και τα λοιπά δεν θα γίνει στην Αθήνα που ήταν προγραμματισμένη. Ναι. Θα γίνει στην Ελβετία. Α, στη Νέα Ελβετία. Ναι, στη Νέα Ελβετία. Ναι. Λοιπόν, στην παλιά. Η δικαιολογία είναι, λέει, για τον κορονοϊό. Τώρα μάλιστα. Το δεύτερο χαστούκι θα είναι, γιατί πάλι μπερδεύτηκε ο κριτικός, ναι, γιατί πότε θα γίνουν οι εκλογές στην ΕΠΟ. Μάλιστα. 9 Οκτωβρίου δεν είπαν. Θα γίνουν. Δεν ξέρω. Τα φέρνει από εδώ Playmobilάκης, τα φέρνει από εκεί, Όλο και κάτι θα γίνει. Λοιπόν, όσο για τα παλικάρια τα οποία δεν θέλουν, είσαι και με Καντάρ και Ζαμαφού. Ζαμαφού, μεγάλος καρατερίστας και συμπαίκτη του. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε, ναι, αν θέλετε να παραμείνετε στην Πορτογαλία για να μείνετε στην Νορβηγία. Ούτε καν, φίλε, ούτε καν. Ούτε καν. Καθόλου στεναχώρια. Αυτό που μου προβλημάτισε πάλι στο Νόβα, ναι, το 24 που είναι, που δείχνει τα τρέιλερ, ναι, ότι ο Παναθηναϊκός, ο Βάζελος, έκανε κρούση στον ΠΑΟΚ. Για τον... για το Λίρατζι. Ναι. Ο Λίρατζι, ξέρω... ειδικά αυτή τη στιγμή που δεν έχει κλείσει δεξί μπακ και η υπόθεση του Γιάνγκο φαίνεται ότι οδεύει προς ναυάγιο, δεν μπορούμε να πάμε μόνο με το Μάτος. Το καταλαβαίνετε όταν αυτό. Ο Λιμνιός έφυγε, του Λιμνιού το δεν θα... Ναι. Ελεύθερο αυτόν. Αυτοί τον θέλουν είναι ελεύθερο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ελεύθερος, φίλε. Ο Λίρατζι είναι από τα παιδιά που τα πιστεύουν στην ομάδα. Και αν φύγει, θα φύγει δανεικός. Δεν υπάρχει ελεύθερος. Όπως και ο Χατζηστραβός που πήγε στη Λαμία, αυτή είναι συνωμοταξίας Μιχαηλίδη, Τζόλι, Τσιγκάρα, είναι ίδια φουρνιά. Ορισμένο. Αύριο, δεν ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας εισόδου στο γήπεδο, δεν θα αφήσει τον Αλέξη να μπει μέσα στο γήπεδο χωρίς μάσκα. Θα του πει, θα φορέσεις μάσκα. Να μην βλέπουμε τη φάτσα σου. Γεια σου, Γιώργο. Και περίμενε και ναι, δύο τελευταία. Εσένα, ναι, μου έρχεσαι με κούριε σήμερα το πρωί μία πρόσκληση, ναι, και μετά την παρουσία και τα λοιπά, ναι, έχει κοκτέιλ πάρτι 30 Σεπτεμβρίου, ναι, σε έχω κλείσει ειδικά για σένα, ναι, ναι, έρχεται στην Αθήνα, ναι, για δυναμία σου, η Μόνικα Μπελούτσι. Ποια ρε, ήρθε ήδη, εδώ ήτανε, ήρθε η Μπελούτσι. Εδώ ήταν. Εμένα. Ε? Όχι, θα κάνει παράσταση, θα κάνει τη Μαρία Κάλλας. Το ξέρω αυτό, αλλά ήταν εδώ, ήρθε, συζήτησε αυτά, κάνανε, νομίζω, γιατί βρεθήκαμε. Είσαι.
Λοιπόν, 4-10 έχει βάλει. Σε βάζω. Φιλιά, γεια σου Γιώργη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, φίλε Κώστα. Να σε καλά. Το όνομά σου? Νίκος, Αλεξίου Νικόλα. Γεια σου, ρε Νικόλα. Από? Από Καβάλα, σε Καβάλα, α, Space FM, Space FM. 92 και 2. Μπράβο την Καβάλα, φίλε. Τι υπέροχη πόλη έχετε, πώς τη γουστάρω που είναι αμφιθεατρική και γεμάτη παοξάκια. Είναι γεμάτη παοξάκια. Κάτσε μισό λεπτό να σε ακούσω από το τηλέφωνο λίγο. Ναι, περίμενε, μην κλείνεις. Όχι, δεν κλείνω. Κάνε τα κουμάντα σου. Έλα, Κώστα. Έλα, καλώς τον, καλώς τον. Έλα, τώρα πιο καθαρά ακόμα. Για ναι, πες, τώρα σ' ακούω. Πώς τα περνάτε τι να εκεί? Πω. Ναι. Καλά, μια χαρά με τα μπανάκια μας, με τα φραπεδάκια μας. Τέλειος, έχει καλό καιρό. Τέλεια. Αμόλοφους και τα λοιπά, ε. Ναι, αμόλοφους, παλιό. Έχουμε φανταστικές παραλίες φανταστικές. Τώρα, Κώστα. Είναι πανέμορφο το μέρος, είναι έτσι όπως είναι χτισμένο. Μου αρέσει πολύ σαν πόλη, γιατί δεν είναι πνιγερή, γιατί δεν είναι επίπεδη, γιατί έχει τη θάλασσα, γιατί έχει πάντοτε μια-δυο φορές που ήρθα, δεν έχω έρθει πολλές φορές. Πέρασα καταπληκτικά και την αγαπάω την Καβάλα, φίλε. Είναι και ο κολλητός μου εκεί από τα μέρη, οπότε... Α, εντάξει. Ναι, ωραία. Απλά στην ομάδα λίγο θα τσακωθούμε, γιατί εγώ εντάξει εκτός από τον ΑΟΚ που τον υποστηρίζω, που τον αγαπάω, είμαι λίγο φιλοπαναθηναϊκός. Εντάξει ρε φίλε, κανένας δεν είναι τέλειος. Ανθρώπινα είναι αυτά. Κανείς δεν είναι τέλειος φυσικά. Εμείς αδερφέ μου, από την αρχή ξεκαθαρίζουμε τι είμαστε, δεν θέλουμε να το παίξουμε ψαρεύουμε από παντού, αλλά δεν βγάζουμε κανέναν από την παρέα μας και το ανέκδοτο θα το πούμε για όλους και το τραγούδι μας και τη θετική μας ενέργεια, εφόσον σέβεται αυτός που μπαίνει στην παρέα μας ότι εμείς υποστηρίζουμε ΠΑΟΚ, βεβαίως του ανοίγουμε την αγκαλιά μας και τι θα σκοτωθούμε επειδή υποστηρίζει κάτι άλλο. Εντάξει. Όχι, okay. Βέβαια, τι να κάνουμε. Πώς το βλέπετε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα με τον Παναθηναϊκό, Κώστα? Δεν ξέρω αυτός ο καινούριος ο προπονητής που ήρθε τι ψάρια θα πιάσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Αλαφούζος φαίνεται ότι... Αν θα το βγούνε, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι ο Αλαφούζος επαναδραστηριοποιήθηκε, ας πούμε, και ενώ ήταν απόν και άφησε την ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν απαξιωμένος τελείως ο σύλλογός σου. Τώρα βλέπω ότι άρχισε να βάζει λεφτά, μάλλον παίζει κάτι με το Βοτανικό, θα μπουν εκεί καμιά 150-200 από το Δήμο. Βλέπω επαναδραστηριοποίηση. Τώρα η ομάδα είναι μυστήριο. Αυτή που πήρες δεν ξέρω τι. Τι καπνό φουμάρουν. Καλά, αυτό δεν μπορεί, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Αλλά φαίνεται ότι κινήθηκε. Τώρα αυτός ο αριστερός μπακ που πήρε, φαίνεται, λένε καλά λόγια. Αυτός με το βαμμένο μαλλί, δηλαδή στο μεταξύ μας φιλικό που τον είδα Καρλίνιο. Καρλίτος. Αυτός. Ένας που με βαμμένο μαλλί το 10, είδα ότι έχει καλά στοιχεία. Έχει καλά. Απλά φαίνεται αυτός τώρα που ήρθε ο προπονητής είναι μυστήριο. Δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Γιατί με το Δόνι ήξερες ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα. Αυτό θα ακριβώς. Θα δείξει. Και κάτι τελευταίο, Κώστα, είμαι 38 χρονών. Είμαι 38 χρονών. Ναι. Το πρώτο μάτς που παρακολούθησα στη Τούμπα ήταν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην αγκαλιά του θιού μου. Ναι. Πρέπει να είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ 1-0. Μιλάμε τη χρονιά που είχε πάρει το πρωτάθλημα η Λάρισα. Το 87-88. Μάλιστα, μπράβο. Ωραία. Άρα έχει πάρει και λίγο Τούμπα, έχει πάρει είσαι και λίγο. Έχω πάει πάνω απ' όλα με φύλαθρος. Πάνω απ' όλα με φύλαθρος και μετά Παναθηναϊκός. Μπράβο. Οκ, φίλε μου. Έγινε, να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Να ξαναπάρει. Γεια σου, να είσαι καλά. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά, τα είπαμε. Εγώ να πω ότι ξέρετε, εδώ δεν υποστηρίζουμε κάτι ή είμαστε εθνική Ελλάδος ή παιδιά, ναι, είμαστε με όλους κτλ. Όχι. Δεν υπάρχει. Θέλετε στην παρέα μας να μπείτε, μας γουστάρετε. Έτσι. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε και ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά σεβόμαστε αυτό που υποστηρίζεις. Σέβεσαι κι εσύ το ότι σου ανοίγουμε την πόρτα στο δικό μας το ραδιοφωνικό σπίτι. Και είμαστε αγαπημένοι και όμορφοι. Γι' αυτό και έχουμε και οπαδούς πολλών άλλων ομάδων. Αρκεί να σέβεσαι τους δικούς μας, το δικό μας σκεπτικό. Έτσι. Όχι αυτό που υποστηρίζουμε ντε και καλά πρέπει. Και εσύ να υποστηρίζεις αυτό, αυτά είναι έτσι, περιορέξιος. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Ναι. Είναι η αδυναμία σου από ό,τι άκουσα. Η αδυναμία σου. Προηγούμενος. Ναι. Για πες. Άκουσα προηγουμένως ότι είμαι η αδυναμία σου. Είμαι ο Αλέξη Κούγιας. Ναι, καλά. Εντάξει. Αλέξη, δεν νομίζω ότι είσαι εσύ, αλλά τέλος πάντων. Εγώ είμαι και μπορείς να σου δώσω αν θέλεις το κινητό μου.
επειδή το γνωρίζεις από ό,τι ξέρω. Δεν με έχεις πάρει ποτέ αφήνοντας κάποιους να με βρίζουν. Αλλά να το δώσω και να με πάρει. Κανένας δεν σας έβρισε. Αν είστε εσείς όντως και δεν κάνετε τη φωνή του Αλέξη Κούγια, έτσι, εγώ λέω ότι δεν είστε εσείς. Είμαι εγώ και θα το καταλάβεις αν μιλήσω. Α, τώρα που μιλάτε, ναι. Πάρα πολύ χαίρομαι. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Έτσι, εγώ έχω πει, καταρχήν δεν σας έχουμε βρει ποτέ σαν εκπομπή. Αυτό είναι ένα. Έτσι. Αφήνετε τους συνομιλητές και με βρίσκουν. Γιατί, που είπαμε ότι γίναν κολοτούμπες στο παρελθόν. Επικροτείτε. Όχι. Είπα το εξής. Εγώ, αν θέλετε, με ακούτε. Καταρχήν, έχουμε πει πολλές φορές, σεβόμαστε την δικηγορική σας σταδιοδρομία και αυτά που έχετε κάνει ως νομικός. Το έχετε ακούσει αυτό. Αφού λέτε ότι έχετε ακούσει την εκπομπή, ένα το κρατούμενο. Την ακούσει, ωραία. Δεύτερο. Οπότε ωραία. Αυτό το οποίο εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ και το έχουμε πει, είναι ότι είχατε μια στάση απέναντι στο Μαρινάκι και στον Ολυμπιακό Α. Εσείς ξεκινήσατε το ξεκαυκάλωμα, που θα μου επιτρέψετε την ορολογία, όλου του συστήματος του Βρώμικου, αλλά μετά από ένα σημείο έγινε μια τελείως αλλαγή από τη δική σας στάση. Αυτό δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε. Γι' αυτό λέει ο κόσμος για κολοτούμπα, λαϊκά το λέει, κύριε Κούγια. Και νομίζω τον καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί είστε ένας ευφυής άνθρωπος, νομίζω. Αυτό είναι που στεναχώρησε τον κόσμο. Για τα καλά σχόλια. Μα όχι, τι καλά, την αλήθεια προσπαθώ να πω. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να πείτε για ποιο λόγο έγινε αυτή η στροφή. Γιατί άρα δέχεστε ότι έχει γίνει αυτή η στροφή. Το δέχεστε. Όχι γίνει, έχει γίνει στροφή 360 μοιρών. Ναι. Άρα το δέχεστε. Οπότε συμφωνούμε λοιπόν μέχρι ένα σημείο. Απολύτως. Ναι. Πράγματι είμαι εγώ αυτός. Δεν κατήγγειλα το Μαρινάκι. Εγώ κατήγγειλα το σύστημα που από το 1996 ναι. καταδυναστεύει ακόμη και σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Τότε γιατί... Και σήμερα υπάρχει ο Θωμάσιο Μητρόπουλος, ακόμη και σήμερα υπάρχει ο διάδοχος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, που είναι πιο επικίνδυνος από αυτόν. Και ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται κάθε εβδομάδα που γίνονται εκλογές στις ΕΠΣ. Ξέρετε πώς παίρνουν τη διοίκηση της ΕΠΟ. Και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει όταν έχεις την έλεγχο της διοίκησης της ΕΠΟ γιατί σε σχετικά με τη διαιτησία, με την αθλητική δικαιοσύνη και την κρίση που κάνουν οι διαιτητές στα παιχνίδια και την αθλητική δικαιοσύνη. Σωστά. Αυτά, τότε γιατί αυτά αλλάξατε, κύριε Κούγια, γιατί αλλάξατε μετά. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να κάνετε, είναι πολύ σωστό και το επιβάλλει και η δημοσιογραφική διοντολογία. Ναι. Και από ό,τι ακούω, εγώ σας ακούω τα πρωινά, είστε ιδιαίτερα ταλαντούχος δημοσιογράφος. Να είστε καλά. Θα γνωρίζετε προσωπικά. Ούτε, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Όταν καταφέρνεις και έχεις κοινό και μάλιστα έχεις την ετοιμότητα, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ είμαι ΠΑΟΚ, δεν βλέπω, δεν κάνω τον αντικειμενικό. Μα δεν θέλω να παίξω κάτι άλλο. Αυτό το. Ναι, απλά δεν κλείνουμε την πόρτα μας σε κανέναν και δεχόμαστε και το διαφορετικό. Η διαφορά είναι ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή, όταν αποτελώ το κεντρικό πρόσωπο συζητήσεως, και είναι επόμενο αυτό να γίνει, όταν είσαι άνθρωπος ο οποίος και στη δουλειά σου και στο ποδόσφαιρο είσαι τόσα χρόνια, εγώ είμαι 46 χρόνια δικηγόρος. Και από το 1981 που ήμουν συνεταίρος με μικρό ποσοστό του Πέτρου Θεοδωρίδη στην ιδιοκτησία του Ηρακλή, ασχολούμαι ενεργά με το ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Γιατί έχω παθολογική. Μα δεν αντιλέγει κανένας. Αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανείς. Ακούστε λοιπόν τώρα. Εγώ πράγματι είμαι αυτός που ανέδειξε, γιατί ήμουν ο βασικός μαρτύρας κατηγορίας, και το πρώτο Κοριόπολης και το δεύτερο. Βεβαίως. Η ανάμειξή μου δεν έγινε καταγγέλλοντας το Μαρινάκι, στο πρώτο Κοριόπολης. Κατήγγειλα το παρασκήνιο που υπήρχε τότε με τον Τσακογιάννη της Ηλιούπολης, ναι. και όλο αυτό το κύκλωμα που είχε φτιαχτεί, ναι. με τον Θωμάτο Μητρόπουλο, με τον Ζωμιάδη, με τον Μπέο και όλους αυτούς που τελικά πήγαν κατηγορούμενοι, γιατί ήταν απέναντι στην ομάδα μου. Εμένα η ομάδα μου τότε δεν ήταν Παναχαϊκή και εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν μπορούσα να ανέβει η Παναχαϊκή από την τρίτη κατηγορία στην τρίτη. Κατάφερε να ανέβει μετά από 5 χρόνια. Δαπανώντας κάθε χρόνο. Δεκτά, δεν αντιλέγει κανένας. Τι ήταν αυτό που σας άλλαξε τη στάση, κύριε Κούγια, αυτό. Σε μια στιγμή έδωσα την Παναχαϊκή, γιατί έγινε αλλαγή στάσεως. Σε μια στιγμή η οποία είναι πράγματι αλλαγή στάσεως. Άρα συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό που λέει ο κόσμος, που ξέρετε, ο απλός κόσμος, κύριε Κούγια, ο απλός, ο λαϊκός κόσμος, γιατί και εσείς προέρχεστε από λαϊκά στρώματα. Δεν είστε παιδί πλούσιου, ας πούμε, βιομήχανου πατέρα. Έτσι, λέω λοιπόν, ο απλός κόσμος που συνήθως είναι και άδολος, είναι και ανιδιοτελής και είναι και ανώθευτη η άποψή του. Δεν μπορεί να κάνει λάθος που λέει ότι μα αυτός που ήταν μπροστάρης και τους κατακεράβνωνε και το ξεσήκωσε πρώτος, γιατί άλλαξε τελείως. Γιατί έχει τη στιγμή εσείς που από ό,τι βλέπω έχετε βαθιά γνώση
και του προασκηνίου και του προσκυνήου. Δεν έχω, δεν έχω, όχι. Δεν έχω. Λάθος κάνετε. Δεν έχω. Δεν έχω. Από ό,τι σας βλέπω, τοποθετήστε κάθε φορά που περνάω. Εγώ πηγαίνω σε αίρεση τώρα, καταλάβετε. Ναι. Έχω μια ανάκτηση. Και επειδή μου αρέσει ο σταθμός. Ωραία. Συντονίζεται, ακούω αέρα πρόπολα. Και είναι πολύ κοντά στις κοινότητες. Και αμέσως πέρσι το λίπερο. Ωραία. Και ακούω σε ένα σταθμό. Χαιρόμαστε. Να σας πω κάτι, κύριε Κούγια, μια και τώρα, μια και τώρα μιλάμε για πρώτη φορά. Ξέρετε τι δεν σας συγχωρεί ο κόσμος. Όλη αυτή η τεράστια κουβέντα που έγινε πέρσι για το θέμα της δίθεν συνειδιοκτησίας, που είχατε τόσο επιθετική στάση απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε κάθε σας κουβέντα, θα μου επιτρέψετε να πω, λυσαλέα εις βάρος του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Αύριο. Δεν σας ακούω. Αύριο να πείτε, θα έχουμε εδώ στην εκπομπή μας τον Αλέξη Κούγια. Αυτό το πρόσωπο το οποίο, όπως εσείς λέτε, συνεχώς είναι εχθρός του ΠΑΟΚ, ο ακατανόμαστος, ο κολοτούμπας, ο ένας ο άλλος, και να το συζητήσουμε μαζί του για ποιο λόγο, ενώ ήταν αυτός που δημιούργησε τις οικογραφίες εναντίον του Παρασκηνίου και εναντίον του Μαρινάκη. Ναι. Το άλλαξε τελείως. Ναι. Γιατί δεν το κάνατε αυτό ποτέ τόσο καιρό? Γιατί δεν είναι δημοσιογραφική η δική μου εκπομπή. Έχετε φιλοξενηθεί στο σταθμό μας από καθαρός αμυγός, από αμυγός δημοσιογραφικός. Τώρα ορίστε. Όταν συζητώνται θέματα και γίνονται και χαρακτηρισμοί, είναι σίγουρο δημοσιογραφική η εκπομπή. Γιατί διαμορφώνεται κλίμα. Για να μην λέμε όμως πολλά λόγια, θα σου πω λοιπόν εγώ ακριβώς τι. Ναι. Μέχρι την περίοδο 14-15 εγώ ήμουν ιδιοκτήτης της Παναχαϊκής. Αυτά είναι γνωστά βεβαίως. Ναι. Δεν αντιλέγει κανένας. Ναι, ναι. Μέχρι το 14-15 η ομάδα μου ήταν η καλύτερη ομάδα που υπήρχε στην Football League, Super League 2 τώρα. Όμως το παρασκήνιο το Βρώμικο δεν την άφηνε να επικρατήσει πουθενά. Και επειδή εγώ έχω ομάδες, δικές μου ομάδες. Δεκτό. Μπορώ να μου επιτρέπετε να σε ρωτήσω κάτι, γιατί άμα σας αφήσω είστε χυμαρός, δεν μπορώ. Εγώ δεν είμαι νομικός. Πρέπει να πω ότι να έχει μια ροή αυτό που θα πούμε. Ναι, ναι. Αν δεν έχει ροή, δεν καταλάβει τίποτα ακόμα. Βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κούγια. Ακούστε μια ολοκληρωμένη, ακούστε. Κάτι μου διχάσεις, παρακαλώ πολύ. Βεβαίως. Ο οικοδεσπότης σέβεται τον. Βεβαίως. Άλιστο και αν εγώ είχα την πρωτοβουλία να τηλεφωνήσω. Παραμένω οικοδεσπότης όμως, ναι. Σωστά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι μέχρι το 2014-2015 δεν υπήρχε εκπομπή, δεν υπήρχε τοποθέτηση, δεν υπήρχε κάτι από το οποίο να είπω εγώ ως καταγγέλλον το παρασκήνιο. Το είπαμε αυτό. Οι καταγγελίες μου εμένα δεν είχαν σχέση με τον Μαρινάκη μέχρι την στιγμή. Οι υποκλοπές της ΕΕΠ έφεραν στο προσκήνιο το Μαρινάκη και έγινε εχθρός μου, γιατί κατάλαβα ότι ο Μαρινάκης συνεργαζόταν πολύ στενά με αυτούς που κυνηγούσαν τις ομάδες μου. Ναι. Δηλαδή, και σας είχε χαρακτηρίσει και με πολύ άσχημους τρόπους. Όχι, όχι αυτό. Έτσι. Δεν καταλάβατε. Επειδή εγώ κατήγγειλα το Μαρινάκη, ναι. Ο Μαρινάκης αντιδρώντας, επειδή κατήγγειλε τις εκπομπές του. Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, τα ξέρετε, δεν θέλω να αναπαράγω. Ναι. Δεν καταλάβατε. Κατήγγειλε σκουπίδια τις εκπομπές του Θωμαΐδη. Και επειδή εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε τις εκπομπές του Μαΐδη, κατήγγειλε και εμένα με τον ίδιο τρόπο με τους ίδιους χαρακτηρισμούς. Άρα, ωραία. Άρα το λέτε μόνο σας. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δεν υποκρίθηκε ποτέ σε τίποτα. Ακούστε με λοιπόν. Ναι. Σε μια στιγμή, εγώ πούλησα τη χάρισα την Παναχαϊκή. Δεν πήρα το ένα ευρώ. Ανέλαβε αυτοί που την πήραν και την πήραν καθαρά για να μην είμαι εγώ απέναντι στο Μαρινάκη, γιατί η Παναχαϊκή ως πολιτική αγωγή ασκούσε πολιτική αγωγή στο Μαρινάκη και στα δικαστήρια. Και εγώ πήρα τη Λάρισα που μου άρεσε πολύ σαν ομάδα. Με τον κόπο μου, με τα χρήματά μου, το 40%. Ναι, δεκτά όλα αυτά, ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πράγματα ήταν ιδανικά για αυτούς που κάναν το Μαρινάκι. Σε εκείνη τη στιγμή που πήρα τη Λάρισα, εγώ περίμενα, και επειδή ήμουν απέναντι στο Μαρινάκι και επειδή άλλαξε και όλη άλλαξαν οι σχετισμοί στο ποδόσφαιρο και με τη Λάρισα να παίρνει το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά και ανεβήκαμε στη Super League το 2016. Ναι, είχατε πει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, μου επιτρέπετε μισό δευτερόλεπτο, είχατε πει ότι αν πάω με τον Ολυμπιακό θα ανεβώ κατηγορία. Είχατε πει, το θυμάστε? Όχι, αν δεν πω, αν θα σταματήσει ο πόλεμος του Ολυμπιακού εναντίον μου. Άρα αν συμπράξω με αυτούς, τότε είναι βέβαιο ότι... Όχι, αν συμπράξω. Αν δεν μπορεί να συμπράξεις
σαλάρισε, μπορεί να συντάξει με κανένα. Ναι, τέλος πάντων, να συμμαχήσεις στις ψηφοφορίες. Να έχεις καλές σχέσεις. Ναι. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν πήρα ούτε δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Τώρα πήραμε ένα δανεικό, τον Τουρμισάη, και ένα δανεικό που πήραμε πέρσι εδώ ο Μάρκοβιτς. Ένα τη θέση με τον Πάπα. Ο Μασούρας. Ο Μασούρας είναι δικό μου ποδοσφαιριστής. Ναι. Μασούρα τον είχα μαζί στην Παναχαϊκή. Τον πούλησα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ο Μασούρας. Μάλιστα. Είναι παιδί από τα 15 χρόνια μαζί μου στην Παναχαϊκή. Και τον πήρα μαζί μου στη Λάρισα. Γιατί δεν θα πουλήσω αυτόν, όπως πήρα και 16 παιδιά από την Πάτρα. Ωραία όλα αυτά, κύριε Κούγια. Να ρωτήσω κάτι, μου επιτρέπετε. Στιγμή, λοιπόν, είμαστε στην πρώτη. Ακούστε λοιπόν γιατί έγινε η αλλαγή. Είμαστε λοιπόν στην πρώτη εθνική, η Λάρισα. Στη Super League, όπως λέγεται τώρα. Ναι. Να μας μαράνουν οι ξένοι τίτλοι. Αυτό μας έλειπε, ο ξένος τίτλος μας έλειπε. Ναι. Και η ομάδα μου δίνει αγώνα επιβίωσης, όπως οι ομάδες που ανεβαίνουν από την Β' Εθνική στην πρώτη εθνική. Ενώ λοιπόν κάνουμε αυτόν τον αγώνα και ενώ είμαστε στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, έχουμε την τύχη εκείνη τη χρονιά να είναι αποδυναμωμένος εντελώς ο Ηρακλής. Εντελώς ο Ηρακλής αποδυναμωμένος. Ναι. Και να είναι στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Μέχρι 6 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Οι τελευταίες αγωνιστικές του Ηρακλή είναι με τη Βέρεια εκτός έδρας, με τον Φαζιάννα εκτός έδρας και με την Κέρκυρα εκτός έδρας. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ηρακλής δεν έχει κερδίσει ούτε ένα μάτς εκτός έδρας. Ναι. Τον Ηρακλή που το ίδιο κατεστημένο τον έριξε με φακέλους που δεν είχαν τίποτα μέσα για να μείνει ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι, ναι. Ο Ηρακλής καταστρέφεται συνεχώς από τους ανθρώπους. Πάμε παρακάτω. Τότε όμως δεν τον έριξαν οι άνθρωποι του, άλλοι τον έριξαν. Ακριβώς που συμπαθούμε. Ενώ λοιπόν η ομάδα μου έχει ασφαλίσει την παραμονή και έχει 10 βαθμούς διαφορά από τον Ηρακλή, ξαφνικά, τρεις ομάδες, η Βέρεια, ο Παζιάννα και η Κέρκυρα, που είναι υπό την απόλυτη επιρροή του Ιβάν Σαββίδη εκείνη την περίοδο, και ενώ εγώ έχω εξαιρετικές σχέσεις με τον Ιβάν Σαββίδη μέχρι εκείνη την περίοδο, ξαφνικά στα τρία τελευταία παιχνίδια από τα 6 του πρωταθλήματος σηκώνουν τα πόδια τους και κερδίζει ο Ηρακλής μέσα στη Βέρεια. Είχε βάλει ζήτημα ο Ηρακλής, αν είχε βάλει ένα γκολ εκτός έδρας, δεν ξέρω αν υπήρχε με την περίοδο. 4 γκολ. Πάει στην Κέρκυρα 0-3. Πηγαίνει στα Γιάννενα και κερδίζει 0-2. Ναι. Το ένα δεκτό. Γκολ, και αυτό ήταν αρκετό για να αλλάξετε όλη τη σας τη στάση, κύριε Κούγια. Ακούστε, λοιπόν. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω ότι οι άνθρωποι στους οποίους πίστεψα, γιατί βγήκα ανοιχτά και είπα εγώ θα ψηφίσω γραμμένο, βγήκα ανοιχτά και είπα ότι εγώ θα ψηφίσω αυτό το σύστημα για να υπάρχει αποτέλεσμα ισονομία στο ποδόσφαιρο. Και δεν θα έχουμε πια εκλογές που θα τις αγοράζει όπως αγοράζει ο Μπαγκάτης παλιά, ο Παπαδόπουλος. Δεν θα πηγαίνει ο Κουριωτόπουλος όπως πηγαίνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος με ένα βανάκι. Ναι, αυτά εσείς τα λέτε, εμείς δεν τα ξέρουμε. Εσείς τα λέτε. Είναι πραγματικότητα λοιπόν. Δεν τα υιοθετούμε ούτε τα στερνιζόμεθα. Ξαφνικά βλέπω η ομάδα μου, ενώ στους αγωνιστικούς χώρους θα σωθεί, γιατί είναι καλή ομάδα, δύσκολη ομάδα, με τον Άγγελο τον Αστασιάδη στην αρχή, μετά με ένα δικό μου παιδί το Φιντάνι, αλλά δίνει αγώνες τίμιους μέσα στο γήπεδο. Κανείς δεν μας χάρισε τίποτα. Ούτε ένα πέναλτι δεν πήραμε όλη τη χρονιά. 130 κίτρινες κάρτες. Βέβαια λοιπόν βλέπω ξαφνικά τους εξυγιαντές να σηκώνουν τα πόδια οι ομάδες τους και να περάσει ο Ηρακλής. Από εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνετε, με το χαρακτήρα το δικό μου, την ανεξαρτησία που έχω εγώ και με τη δύναμη που έχω από τη δουλειά μου, έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω. Και αυτά κάνω και τώρα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν. Αλλά από εκεί και ύστερα, να ξέρετε ότι και δημοσίως ο Μαρινάκης μου ζητήσε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι έκανε λάθος, και το ίδιο χρονικό διάστημα, εγώ έχω άριστες σχέσεις με την οικογένεια Σαββίδη, γι' αυτό και πέρσι μου έδωσαν τους δύο παίκτες δανεικούς, μας βοήθησαν πάρα πολύ και παραλίγο να βγούμε στην Ευρώπη. Και πάρτε το γάβρο την επομένη του αγώνα Λάρισα Ολυμπιακός, νομίζω ήταν 2 Οκτωβρίου του 2019, να δείτε τι έγραφε. Δεχτώ, αλλά όλη τη χρονιά, κύριε Κούγια, πραγματικά τον ΠΑΟΚ δεν τον. Δηλαδή, πραγματικά όλη τη χρονιά ασχοληθήκατε με εμάς, ξέρατε για τους βαθμούς που θα αφαιρεθούν πριν γίνει αυτό. Πώς το ξέρατε το σκύλο πριν? Παίζουμε στην Ξάνθη και μας βάζουν διετή Λάμπρου. Η Ξάνθη ανταγωνίστρια με εμάς για την Ευρώπη. Όπως ήταν ανταγωνίστρια η ομάδα ο Ηρακλής, για να μην υποβαστούμε τις προηγούμενες χρονιές. Ενώ λοιπόν έχουμε την Ξάνθη ως ανταγωνίστρια ομάδα για την Ευρώπη, ξαφνικά γίνεται μια διαιτησία, να σας πω ότι σήμερα καταθέτουν από τη Λάρισα στους ανακριτές για το διαιτητή Λάβρου, αν έφτιαξε το παιχνίδι εκείνο. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι τα πράγματα δεν έτσι απλά.
Και εγώ δεν έγινα ξαφνικά όπως ονομάζεται έξοδος του ΠΑΟΚ. Εγώ προστατεύω την ομάδα μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Σαββίδης ο καλύτερος παράγοντας ή ο ΠΑΟΚ καλύτερη ομάδα. Εμένα με νοιάζει η Ξάνθη. Οι αντίπαλοι μου να μην έχουν αβάντες και να έχουν βοήθεια από ισχυρούς παράγοντες που ελέγχουν το παρασκήνιο, που ελέγχουν τη διευθυνσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία. Μπορώ να μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι τώρα. Σας άκουσα σαν καλός οικοδεσπότης. Να αγοράζουν ομάδες οι οποίες είναι αντίπαλες στον ομάδο μου. Να ρωτήσω κάτι. Αν θέλετε καθαρό ποδοσφαιρό, να χαίρεστε να υπάρχουν άνθρωποι. Φυσικά. Να το ονομάζετε κολοτούμπεσμένα, να αλλάζουν τις θέσεις του. Αλλά να λέτε, γιατί ο κύριος Κούγιας άλλαξε τις θέσεις του. Τι του έκαναν οι εξηγιαντές. Εγώ δεν πείθομαι, αλλά αυτό είναι δικαίωμά μου και δικαίωμά σας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κούγια. Να ρωτήσω κάτι. Να ξέρετε ότι πραγματικά θα πρέπει να λέτε και τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό. Με πείραξαν όμως. Και επειδή όταν με πειράζει σε μένα, επειδή είμαι ανεξάρτητος και δεν είναι λογαριασμός σε κανέναν, θα κάνω αυτό που πρέπει, αυτό που θέλω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να παρουσιάζεται ολοκληρωμένα τα πράγματα. Πράγματι λοιπόν, εγώ έγινα δικηγόρος των επιχειρήσεων Μαρινάκη. Είμαι δικηγόρος στο Μέγκα, στο ΟΑΝ, στο Βήμα, στα Νέα. Το ξέρει αυτό όλος ο κόσμος. Βεβαίως. Και δεν το έχω κρύψει και ποτέ, και να το χαίρεσα αυτό το πράγμα και το έχω πει πρώτος. Συγχρόνως όμως, δέχομαι να πάρω δανεικούς από τον ΠΑΟΚ και να κοιτάξω να κερδίσω τον Ολυμπιακό. Ωραία. Μία ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Κούγια. Πώς γίνεται πριν γίνει όλο αυτό να ξέρετε για αφαιρές βαθμών, ενώ ακόμα δεν είχε ψηφιστεί κάτι τέτοιο? Γιατί είμαι καλός. Α, το ήξερα γιατί εγώ δεν είμαι τυχαίος δικηγόρος. Α, μάλιστα. Εντάξει. Δεν είπε κανένας κάτι για τη δικηγορική σας πορεία, αλίμονο. Ναι. Το τι θα συμβεί σε μια δικαστική διαίρεση, σε μια δικαστική υπόθεση, το γνωρίζω από πριν. Γι' αυτό και με πληρώνουν που καταγωγή. Μα εδώ δεν είχε ψηφιστεί καν αυτός ο νόμος. Δεν μίλησα γι' αυτό. Ήξερα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχόταν με τίποτα τα διχόνια με αφορμή το ποδόσφαιρο σε κρίσιμη περίοδο. Γιατί εμένα η σχέση μου με την πολιτική δεν είναι στενή ως πολιτικός. Η σχέση μου με τους πολιτικούς όμως και τα κόμματα, λόγω του ότι με καλούν να αναλάβω σοβαρές υποθέσεις που αφορούν πολιτικούς και κυβερνητικές επιλογές, είναι πολύ στενή και το ξέρω καλύτερα από όλους. Σας λέω λοιπόν ευθέως ότι λόγω της θέσεώς μου με την πολιτεία ήξερα πολύ καλά ότι θα πει νόμος ο οποίος θα φέρει βαθμούς αντιτοπισμού. Να είστε καλά, κύριε Κούγια. Να είστε καλά. Καλό δρόμο. Αν θέλετε, πείτε στην γραμματεία να σας δώσω το τηλεφωνό μου, ώστε αν χρειάζεστε κάποιες στιγμές, γιατί αυτό επιβάλλει η δημοσιογραφική ιδεολογία, πάρτε με τηλέφωνο. Να είστε καλά. Αύριο θα χάσετε στην Τούμπα, μη στεναχωρηθείτε. Ακούστε, όχι, παρασπίζομαι αύριο, θα προσπαθήσω. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι, ενώ θα προσπαθήσω, έχω μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί ποια είναι η δυσκολία μου? Έχω πρόβλημα με τη δουλειά μου, έχω ένα μικρό ποτέ αφεντίο στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος είχε καταδικαστεί με ισόβια κάθεξη και πρέπει να τον υπερασπιστώ. Πιστεύω να προλάβω, εγώ ο δικός έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, και να είμαι εκεί παρόν, γιατί θέλω τα παιχνίδια στην Τούμπα, βέβαια όχι άδεια. Μια γεμάτη Τούμπα είναι η χαρά της ζωής. Έγινε, κύριε Κούγια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κούγια. Γεια σας. Έγινε και αυτό, παιδιά. Ναι, πάμε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά. Ευτυχώς που δεν είπες τίποτα όταν άκουσες την πρώτη φωνή. Λοιπόν, όχι, γιατί. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ ποτέ δεν παίρνω τηλέφωνα, ξέρεις. Το ξέρω. Ειδικά ξέρω. Έχω πει συγκεκριμένως δεν θέλω να πάρω, ρε παιδί μου, είναι δικαίωμά μου, έτσι. Το ξέρω, λοιπόν. Και οπότε δεν θα το συζητάμε. Πάμε τώρα αρχικά να πούμε ότι στον περιφερειακό έχει από ανατολικά δυτικά τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο βοτιλιάρισμα από το τούνελ και μετά μέχρι και τα κάστρα τουλάχιστον σημειωτών. Όσοι μπορούν να τα αποφύγουν, να τα αποφύγουν. Ξαναπες, Χρήστο, πού, ξαναπες πού. Όπως κατεβαίνεις από το τούνελ τουλάχιστον, αρχίζει η κίνηση, μέχρι και την έξοδο για κάστρα. Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα, κυρίως από ανατολικά κάνει προς δυτικά. Άρα προς βγείτε δυτικά. Από τους παράδρομους, βγείτε. Έτσι, έτσι. Αυτά. Μου στείλες μήνυμα για τον Μπλέγα, δεν πρόλαβα να το δω. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Να πούμε τον αγαπητό κύριο Κούγια ότι ξέρουμε και εμείς κάποια πράγματα, τον ακούμε, τον έχω ακούσει πάμπολες φορές να πει αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι εδώ μας είπε ένα μικρό ψεματάκι ή παρέλειψε ένα κομμάτι της αλήθειας. Η σχέση του με τον κύριο Μαρινάκη, σύμφωνα με δηλώσεις δικές του, όχι δικές μας, αποκαταστάθηκαν όταν πούλησε τον Μπλέγα από την Παναχαϊκή στον Ολυμπιακό με 500-600 χιλιάδες. Τώρα πέρασε και αρκετά χρόνια.
Σύμφωνα με αυτόν, έτσι, επειδή λέει το εμένα μου αρκεί που δέχτηκε ότι όντως έκανα στροφή. Τώρα τα υπόλοιπα ο καθένας μπορεί βεβαίως, να βγάλει συμπέρασμα. Μάλιστα, ένας άλλος λόγος που είπε ότι επιτεθόταν στον Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν ότι επειδή τον πλάνευσαν ουσιαστικά, τον ξεγέλασαν ο Νίκος ο πατέρας, ο Θωμαΐδης και τα λοιπά που του παρουσίασαν μονταρισμένες κασέτες. Και εγώ απλά μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος με τέτοια νομική οντότητα όπως λέει ο ίδιος. Κατάφεραν και τον ξεγέλασαν. Και, τα λοιπά, και τον ξεγέλασαν και μάλιστα τον έβαλαν να γίνει ο χειρότερος εχθρός όπως έλεγε ο ίδιος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Επιβεβαιώνεται κάτι που λέμε όλο τον καιρό. Μας ακούνε όλοι. Ναι, ψυχαγωγικοί, ναι, χιουμοριστικοί, μας ακούνε όλοι. Κυρίως γιατί ξέρουν ότι εδώ δεν υπάρχει ούτε γραμμή, ούτε παρασκήνιο άλλο από πίσω, ούτε τίποτα. Είναι ένας... Όταν εμείς λέγαμε Κωστή μου για τον Γιάννη Παπαδόπουλο εδώ. Μα φυσικά! Μπορεί να είμαστε εκεί, μπορεί να είμαστε εκεί μοναδική εκπομπή που λέμε για τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Πόσο τώρα, πόσο καιρό πριν. Αλλά δεν μπορώ να ο κύριος Κούγιας έχει πει κατά καιρούς ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και γενικά η ΑΕΚ μέσω του Μελισανίδη. Ελέγχει τη διαιτησία. Εγώ απορώ πως. Ναι, ήλεγχε τη διαιτησία. Απορώ πως ο ορισμός του Λάμπρου έγινε με δόλο από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, για να κάνει κάτι τέτοιο. Τι σχέση είχε ο ΠΑΟΚ τώρα με και με τον Ηρακλή, ναι, δηλαδή να ευνοηθεί ο Ηρακλής, ποτέ δεν τέθηκε τέτοιο. Προφανώς ο κύριος Κούγιας που είναι 40 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πρώτη φορά βλέπει μια ομάδα που σερνόταν, ας πούμε, στις τελευταίες 6-7 αγωνιστικές. Εγώ θυμάμαι κάτι Λεβαδιακούς, κάτι Κέρκυρες να παίρνουν διπλό στο Καραϊσκάκι όταν ο Ολυμπιακός έκανε 25 νίκες. Θυμάμαι κάτι ομάδες ανύπαρκτες, ξέρω εγώ, κάτι ακράτητος, ξέρω εγώ κτλ. Που επιβεβαίωσε στην εκπομπή αυτό που λέμε. Όχι 180, όχι 360 μοίρες, τη στροφή. Τώρα, όποιος πίστηκε, καλώς. Εγώ βλέπω τον άκουσα Κωστή μου πριν από λίγο καιρό να λέει ότι αν η Ξάνθη πολυθεί, ότι ο Ολυμπιακός έχει γίνει ρόμπα και ότι θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει αίτηση να γίνει. Και δεν την αφήνει. ΕΕΑ αυτή η παρέα δεν αφήνει να μεταβιβαστεί στον επιχειρηματία. Ναι. Τέλος πάντων. Μας πούνε για ποιο λόγο δεν αφήνουν. Αυτό που σας είπα. Μας ακούνε όλοι, μας μετράνε και την κουβέντα. Χαβαλέ, ψυχαγωγική. Γιατί ξέρουν το εδώ πίσω ο κόσμος που βγαίνει εδώ ότι δεν υπάρχει κανένα φίλτρο. Είναι ο απλός κόσμος του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, χωρίς παρεμβάσεις. Χωρίς να υπάρχει χέρι που να τους κατευθύνει, χωρίς να υπάρχει γραμμή, χωρίς να είναι στημένοι ακροατές και να ξέρεις ότι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για αυτούς. Τι λέει ο και κόσμος να ξέρεις ο απλός. Ότι υπάρχουν και μέσα στο σταθμό πάρα πολλοί καλοθελητές και γύρω από το σταθμό, για να μην έχουμε και θέματα, καθένας, που θα έπαιρνε να άνετα ένα τηλέφωνο ή να ενημερώσουν ότι ξέρεις, εκεί λένε άσχημα λόγια για σένα. Εγώ είχα πει πολλές φορές και αυτό είναι δικαίωμά μου ότι μερικούς ανθρώπους. Όχι μερικούς, δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο. Δεν θέλω να τους πάρω. Τώρα, αν παίρνουν μόνοι τους, βεβαίως εμείς δεν κλείνουμε το τηλέφωνο, αλλά μόνο και είδες πως μίλησα. Με σεβασμό στην νομική του υπόσταση και το παρελθόν του, αλλά έχω κάθε δικαίωμα να λέω αυτό το οποίο και ο ίδιος ο κύριος Κούγιας το παραδέχτηκε. Έκανα κολοτούμπα. Και όταν. Μπορεί να μην το είπε έτσι, να το είπε αλλιώς. Έκανα στροφή. Οκ, δεν θα μαλώσουμε για την ορολογία. Το ίδιο πράγμα είναι η ορολογία. Όπως επίσης, πού ήξερες πόσο καιρό πριν. Ότι θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Εντάξει, αυτό που λέει δεν στέκει, έτσι. Είμαι καλός νομικός. Αυτή τη δήλωση την έκανε τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο και ο νόμος βγήκε τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Αν ισχύει αυτό που λέει, σημαίνει ότι όλα ήταν προσχεδιασμένα. Έτσι. Και τήρησα και ένα επίπεδο, γιατί δεν ήθελα να μιλήσω για ευθυσίματα σε παίκτες και τέτοια. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αύριο εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα μας να παρουσιαστεί. Με κάθε μένος και κάθε λύσα, όπως ο κύριος Κούγιας υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Αυτό ακριβώς λοιπόν. Γι' αυτό εγώ τι είπα σήμερα στην εκπομπή. Όπου θα βρίσκουμε την ομάδα, θα παίρνουμε τη διαλύουμε αγωνιστικά. Ακριβώς. Για τη Λάρισα, αφήσαμε τα σπίτια μας και πήγαμε και καίγαμε λάστιχα τότε με τα ούρα του Τσίγκοφ. Δεν ήταν ο κύριος Κούγιας τότε στη Λάρισα. Εμείς λοιπόν φύγαν πούλμαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ από εδώ, που αν τιμωρούνταν η Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε τότε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Αυτή είναι η οπαδή του. Πήγαμε, υπερασπιστήκαμε, φύγαν από εδώ τα πούλμαν, πήγαν στα μπλόκα, συμπαραστάθηκαν στους οπαδούς της ΑΕΛ, γιατί μέσα στο γήπεδο, εκεί που πρέπει να κρίνονται όλα, ήταν καλύτερη ομάδα τότε και έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Ασχέτως που μετά, από έναν βλάκα και μία κροτίδα, έτσι χάλασαν όλες οι σχέσεις, αλλά αυτό δεν αλλάζει.
Το ότι πήγε τότε ο ΠΑΟΚ, ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Η κροτίδα είχε γίνει νωρίτερα, Κωστή μου. Ναι, θέλω, είχε θέλω, γίνει νωρίτερα ναι, από, το, όχι, από το σκηνικό που αναφέρεις. Ναι, θέλω να πω. Το 86 σωστά, έγινε σωστά. Το πρωτάθλημα, ήταν το 88. Σωστά. Ήταν απλά, όταν λέω μετά, το ανέφεραν, το ξαναφέρουν μπροστά, ανάλογα με το πώς σε φέρει. Εγώ ξέρω ότι ο παδός του ΠΑΟΚ πήγε, φίλε, να περασπιστεί εκεί. Πήγε στα μπλόκα. Και πάντα έτσι ήμασταν. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου, την επιτυχία κάποιου παράγοντα. Νομίζω ότι αυτή την οποία θα πρέπει να τη λένε είναι η οπαδή της ομάδας την οποία αναλαμβάνει και όχι ο ίδιος ο παράγοντας. Σωστό και αυτό. Εγώ. Εντάξει, εγώ αυτό είπα και νωρίτερα ότι πολλές φορές ξεκινάει με το εγώ, ο κύριος Κούγιας. Εντάξει, έχω το δικαίωμα να το πω. Δεν είναι ύβρις. Έτσι είναι, γιατί με βρίζετε. Δεν βρίσαμε κανέναν. Κάποιος καλοθελητής σου είπα, είπε λόγια. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Εδώ είμαστε εμείς. Δεν φοβόμαστε κανέναν και τίποτα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τις δύο γραμμές γιατί δεν κάναμε διάλειμμα. Ναι! Γεια σας! Παρακαλώ! Πέσαμε. Πάμε εδώ! Καλημέρα σας! Ναι! Ούτε εδώ. Πάμε εδώ! Ναι, εγώ είμαι! Ναι! Εγώ είμαι! Βεβαίως! Καλημέρα! Γεια σου, Κωστή, ο Παναγιώτης είμαι! Γεια σου, ρε Παναγιώτη! Δεν ξέρω αν με κατάλαβες. Από το σύλλογο. Α, καλό! Τακτικά παίρνω. Καλώς τον, παιδί! Καλώς τον, καλώς τον! Έλα, ρε Παναγιώτη! Σύλλογο παραδοσιακό, ποντιακό. Βέβαια, φίλε! Λοιπόν. Όποτε θέλεις, εδώ είμαστε να επικοινωνήσουμε, αν και τώρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Με τους κορονοϊούς και τις δράσεις και τα χορευτικά σας και αυτά. Ότι αν ήταν τα πράγματα διαφορετικά και τα μέλη που είχαμε συζητήσει, είχαμε σκοπό να κάνουμε πολλά παραδοσιακά πράγματα. Έξε. Και μπουφέ, να σε κάνουμε μια πρόταση, αλλά όταν, όλα, όταν φύγουμε από αυτή την βάσανο, όταν τελειώσουμε με αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία, λοιπόν, τότε θα κάνουμε πολλά πράγματα. Να έχουμε πίστη ότι θα το περάσουμε και αυτό. Και από πλευράς υγείας και ψυχολογικά, γιατί είναι ένα θέμα που θα αφήσει πληγές μόνιμες, πιστεύω, μέσα μας και στα παιδιά μας και σε όλους εμάς. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά θα το περάσουμε. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα το νικήσουμε και θα βγούμε πιο δυνατοί από όλα αυτά. Κωστή, να ξέρεις, όπως εμείς, γιατί φαντάζομαι και εσύ λίγο πολύ κοντά γνώρισες τις Αλάνες. Εμείς όπως είχαμε παραστάσεις από τις Αλάνες και παίζαμε πόλεμο με ξύλινα σπαθιά, παίζαμε την μπάλα τη δερμάτινη ή την πλαστικιά εκείνη φυσικά. Που πέραμε και μύριζε από το αυτό. Παντοπολείο. Ή άλλη που έφευγε λοιπόν. το πετσί και φαινόταν το βυζί το κόκκινο μέσα η σαμπρέλα, να πούμε, όταν σάπιζε η ραφή. Με τέτοιες πάντες. Και παρόλα αυτά παίζαμε. Η μπάλα που έφευγε το αδιάβροχο, το δέρμα από πάνω, μούλιαζε στο χώμα και την παρούσαμε και ήταν 5 κιλά. Έτσι, τα παιδιά αυτά τα σημερινά δεν ξέρουν με αυτά, με τις μάσκες, με αυτό όλο το πράγμα ή και με τις παραστάσεις που έχουν, για να πάμε και προς τον κύριο Κούγια. Ναι. Τις παραστάσεις που έχουν και από τα Big Brother, αυτά τα παράδεκτα πράγματα που δεν έχουν προσφέρουν τίποτα. Τραγικό. Το πώς έχει γίνει η κοινωνία σήμερα. Το πώς ο καθένας γίνεται κολοτούμπα σήμερα. Το πώς αλλάζει κόμματα ο καθένας σήμερα. Αυτά εδώ πέρα τα οποία τι παραστάσεις και πόσο μάλλον όταν βλέπουν και εκπομπές ανάλογες και δεν βγάζεις άκρη. Πρέπει να είσαι επιστήμον δικηγόρος για να τις παρακολουθήσεις. Ο απλός κόσμος, ο άφθαρτος, δεν μπορεί, όχι δεν μπορεί νοητικά. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει, να καταλάβει, να δικαιολογήσει όχι, συμπεριφορές. Δεν έχει την υπομονή όταν έχει σοβαρά προβλήματα μπροστά του να βλέπει τέτοιες εκπομπές. Σπάν τα νεύρα σου. Ναι. Εγώ θέλω να πω στον για κύριο τον Big Brother λες τώρα. Για τον Big Brother λες. Ναι. Για τον Big Brother, ναι. Για το άλλο. Τα είπα τις προηγούμενες μέρες. Τραγικό, άστο, μη, δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε καν. Γυναίκες είναι τριγύρω του, ποιος θα το πάρει. Εντάξει, τραγικό. Πιάσαμε πάτο, φίλε. Πιάσαμε πάτο να μιλάει ο άλλος για βιασμούς τώρα μέσα στην εκπομπή. Τώρα και πιάσαμε πάτο, δεν υπάρχει. Ακόμα και ένα reality έχει κάποιο όριο. Όταν αυτό το όριο το σπάς και λες όλα. Και μπράβο στους χορηγούς που φύγανε. Που είχαν την ευτυχία και είπαν εμείς αυτό δεν το στηρίζουμε, ρε παιδιά. Τέλος. Και το κάθε Big Brother, γιατί ο χειμώνας. Δεν έχουμε. Ούτε έχουμε κανένα. Και για σε όποιο κανάλι. Ακόμα και στο Open που είναι Σαββίδης, αν βλέπαμε ένα τέτοιο πράγμα, θα λέγαμε τίποτα. Απαράδεκτο, σβήστο, είναι ντροπή. Λέμε τώρα, έτσι. Όπως επίσης. Όπως επίσης αυτό. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Εγώ θέλω, για να μην σε κρατάω και πάρα πολύ, καταρχήν σε παρέθεση, όποτε ξαναγίνει, εύχομαι αιμοδοσία, να είμαστε εκεί πέρα εμείς από τη μεριά μας, σαν ένωση ποδιού. Στο ΑΧΕΠΑ θα γίνει η επόμενη. Βεβαίως. Θα χαρούμε. Τα περοσκή μας, θα μιλήσουμε και το ξέρεις. Έγινε. Λοιπόν, έγινε. Σε χαιρετώ. Όχι, ναι. Όχι, περίμενε λίγο. Ναι. Περίμενε. Ναι. Για τον κύριο Κούγια. Ναι. Λοιπόν, εγώ από τη μεριά μου θα μιλήσω εγωκεντρικά όπως μιλάει ο κύριος Κούγιας. Είμαι ο καλύτερος οδηγός. Ναι. Έτσι. Όταν επιτεθόταν στην ομάδα μου
έτσι όπως έκανε στροφή την Κολοτούμπα, όπως ο ίδιος είπε, εγώ οδηγούσα, γιατί για μας κύριε Κούγια, αυτά τα τέσσερα γράμματα, αυτά το 1926 και αυτά που προσπαθήσατε μέσω του κύριου Μαρινάκη να μας προσδίσετε, να μας προσδώσετε, λοιπόν, ξέρεις τι είναι να οδηγάς και να κατηγορείται η ομάδα σου άδικα. Είπε ο κύριος Κούγιας ότι ήξερε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Όχι, όχι το αποτέλεσμα. Από το πριν καν. Από το Ευρωπαϊκό πριν Δικαστήριο. Ναι, ναι, ναι. Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ήξερε. Και αν ήξερε το αποτέλεσμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η βασική ερώτηση και το ρεζουμέ είναι αυτό. Γιατί κάνανε ό,τι κάνανε. Και με νομοσχέδια και με την επίθεση αυτή να αποσυντονιστεί. Μα το ρώτησα, πώς ήξερες τόσο καιρό πριν ότι θα ψηφιστεί ο νόμος αυτός, ότι θα αφαιρεθούν βαθμοί, είμαι καλός νομικός. Δεν αρκεί. Η ουσία είναι εκεί πέρα. Γιατί οι κινηθνητοί δεν το ξέρουν και κάποιοι στην Ελλάδα ξέρουν πράγματα που κανονικά σε άλλα κράτη δεν τα ξέρουν άλλοι και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο. Τελικά μπορεί κάποιος να πει ότι είναι άμεμπτος σε αυτό εδώ πέρα το κράτος ή σε κάποιους οργανισμούς. Έγινε! Λοιπόν, χαιρετώ! Τόσα χρόνια! Κάνε επίλογο σε παρακαλώ. Επίτρεψέ μου, Κωστή, γιατί αυτή τη στιγμή τρέμω και όχι, βλέπω όχι, τον εαυτό μου που δημιούργησε Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Ήρεμα! Επιστροφή και είχε εκεί πέρα και κάποιος τοπικό ταμείο. Ναι, λοιπόν, εγώ, όταν λέω εγώ, εμείς, λοιπόν, δεν έχω δει τόση επίθεση που αποδείχθηκε απέναντι σε έναν φόβο, είτε λέγεται Σαββίδης είτε λέγεται ΠΑΟΚ, τα χρόνια της παράγκας. Στα χρόνια της παράγκας. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πάντως, τα λέμε επειδή είδες, ακούει κιόλας. Δηλαδή δεν έχω να κρύψω κάτι εγώ, ούτε να πάρω τίποτα πίσω από όσα είπα. Αισθάνομαι πολύ εντάξει με τον εαυτό μου. Από τα χρόνια της παράγκας, Κωστή μου και κύριε Κούγια, να αφαιρούνται βαθμοί από τον Ολυμπιακό, να κάθε χρόνο Ολυμπιακό. Έχω ρεκόρ ευρωπαϊκό σαν ΠΑΟΚ με τους αφαιρεμένους βαθμούς. Έγινε, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Συγγνώμη που σας κόβω, αλλά περιμένουν πέντε, δεν κάναμε διάλειμμα καν. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έγινε και αυτό, κυρίες και κύριοι. Ναι. Έρχονται μηνύματα, βγήκε ο Κούγιας, βγήκε ο Κούγιας. Ναι. Πάμε. Κωστή, καλημέρα. Όταν λέω πολλές φορές, δεν περιαυτολογούμε ποτέ, ούτε για τα νούμερα της εκπομπής, ούτε για τίποτα. Όταν λέω ότι μας ακούνε οι πάντες, έτσι, και οι αντίπαλοι μας, και στην Αθήνα, και σε ομάδες κτλ. Δεν το λέω για να ψηλωθούμε. Το λέω επειδή γνωρίζουν πού υπάρχει κόσμος. Πού υπάρχει κόσμος που δεν παίρνει γραμμή. Τους ενδιαφέρει η ανώθευτη άποψη του ΠΑΟΚΤΣΙ, του Αριανού, του Ηρακλειδέου, όποιος και να ακούει. Τους ενδιαφέρει που είναι ένας, τι μεταφέρει και τι λέει στον κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα. Τους νοιάζει πάρα πολύ να ξέρετε. Πολλό μάλλον δε που ξέρουν ότι δεν παίρνει, όχι δεν επηρεάζεται, ότι δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Τίποτα. Το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι τους. Έτσι, και ότι αν ποτέ προσπαθούσαν, δεν μιλάω για τον κύριο Κούγια, λέω, αν ποτέ προσπαθούσαν, θα βρίσκαν σε τοίχο. Έτσι, έχουμε κάποιες αρχές που είναι αδιαπραγμάτευτες. Τσιμέντο, μπετόν αρμέ. Ήσυχο μαξιλάρι. Πάμε. Σε ακούω. Έλα, Κωστή. Έλα, γόρι μου. Έλα, μαλαμίσεις εσύ. Θοδωρής. Α, έλα, Θοδωρής. Έλα, σε μπέρδεψα. Έλα, γόρι μου. Καταρχάς, μην μιλάς για ψήλωμα, εντάξει, μην μιλάς για ψήλωμα της εκπομπής και γενικά. Πάμε, πάμε. Έχω πει πολλές φορές. Έναν άνθρωπο δεν το κρίνουμε από ύψος. Εννοείται, χαβά κάνουμε. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έτσι εμείς έχουμε έναν πρόεδρο που δεν είναι δύο μέτρα, αλλά εμένα στα μάτια μου φαντάζει τρίμετρος ο Ιβάν. Εννοείται. Το έχω πει πολλές φορές, επειδή ο κύριος Κούγιας είπε μόνο για την Κολοτούμπα. Δεν είπε ότι πολλές φορές αυτό που ο κόσμος λέει... Είπε για την Κολοτούμπα και για την στροφή... 360 μοιρών. Για πες μου λίγο, το επιβεβαίωσε. Το επιβεβαίωσε, δεν με δικαίωσε, ναι. Πες μου λίγο, στη στροφή 360 μοίρες, πού καταλήγεις? Νομίζω πάλι εκεί που ήσουν. Μάλλον 180 μοιρών ήθελε να πει. Τέλος πάντων. Ή άντε 90. Λοιπόν, Κωστή, εγώ θα αλλάξω λίγο, παρόλο που άκουσα ακούγε και το χάρηκα πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, την Παρασκευή σε ζήτησα μια αφιέρωση, μια παραγγελιά, δεν μου την έχεις κάνει ακόμα, έχω ζητήσει Βιερίνια. Τι θα γίνει, παιδιά? Τι έχει αυτό ζητήσει? Το πράγμα που θα πάει. Παραγγελιά. Βιερίνια. Ναι, παραγγελιά, Βιερίνια. Δεν βλέπω. Δεν βλέπεις. Ωραία, αφού όλοι μας δεν το βλέπουμε, γιατί δεν το τελειώνουμε, ρε παιδιά, όμορφα και ωραία, μια ανακοίνωση όπως βγάλαμε στο Μαουρίσιο. Θα τελειώσει. Και το αφήνουμε αυτό. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, πάρα πολύ σύντομα, φίλε μου. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι αυτό, τόσο καιρό που σέρνεται. Δεν τιμά. Εντελώς σέρνεται. Γενικά, δεν είναι όμορφο αυτό που γίνεται. Έτσι. Ό,τι διαφωνία κάνει. Ό,τι λάθος και να έχει κάνει. Αυτό.
τέλειωσέ το. Αφού δεν τον θες, γιατί προφανώς αυτό παίζει, εντάξει, ναι. Αφού δεν τον θες, τέλειωσέ το, μην το αφήνεις να αιωρείται. Λοιπόν, αφήνω να μιλήσω με την υπόλοιπη, γιατί δεν πολύ. Σε χαιρετώ. Σήμερα, παιδιά, βγήκαμε εκτός προγράμματος τελείως και πώς να... Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Ελάκι. Αφού τα ξέρει όλο ο κύριος Κούγιας, να μας πει και το 3-0 γιατί δεν το βγάζουν ακόμα του υπόδικου. Αφού το ξέρει, τα ξέρει όλα, δεν είναι. Ας μας το πει και αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Για την Επιτροπή Δεοντολογίας, για τα Ισπανούτα... Ναι, άλλη δίκη τώρα που έχει βγει και δεν το βγάζουνε. Γιατί δεν μας το λέει ο κύριος Κούγιας. Παιδιά, εγώ δεν έκανα συνέντευξη με τον κύριο Κούγια. Είναι ίδια φαβέλα. Πρόσεξε. Έτσι, δεν λέω παράγκα. Παράγκα έχει περάσει τώρα. Τώρα πάμε στις φαβέλες. Φαβέλα, είσαι πιο τροπικός. Είσαι σε ζεστά κλίματα, είσαι βραζιλιάνικης και τα λοιπά. Ναι, είσαι ρίο. Μπροστά, πάντα μπροστά. Δεν το έχεις καταλάβει τόσα χρόνια. Πάντα μπροστά είμαι εγώ. Αλλά αυτοί που είναι πίσω, κοίταξε, Κωστή. Άκουσε λίγο. Ο κύριος Κούγιας είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ξέρει. Μην νομίζω ότι σε ακούει από εκεί μακριά. Όχι, αφού είπε πηγαίνει προς Σέρες, έχει μια δίκη. Και αύριο έχει μάτς. Μας είπε που πηγαίνει. Δεν μας ενδιαφέρει που πάει. Κοίταξε. Εγώ είμαι από αυτός που όταν ακούω Κούγια, το κλείνω οπουδήποτε. Σήμερα δεν το έκλεισα, γιατί σέβομαι εσένα και που σε ακούω 21 χρόνια. Αλλή μόνο. Και εγώ δεν τον έκλεισα, γιατί πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή. Εσύ. Πήρε αυτός, λοιπόν. Βεβαίως. Γι' αυτό δεν τον έκλεισα. Τώρα. Έχει ξαναπεράσει την Κουμανέτση, γιατί μια φορά την πέρασε, τώρα είναι δεύτερη φορά που την ξαναπερνάει. Έγινε. Κουμανέτση, πρόσεξε. Νούμερο ένα κολοτούμπας. Η Κουμανέτση. Να μας πει τώρα, αφού πάει στις Σέρες και σ' ακούει, σένα όχι εμένα, να μας πει το 3-0 κατά του υπόδικου, γιατί δεν το λέει, αφού τα ξέρει όλα. Έχει γνωστούς εκεί πέρα μέσα, έτσι. Το λέω πιο όμορφα εγώ. Όμορφα. Έγινε, Άκη. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα. Εδώ είμαστε. Το ζήσαμε γι' αυτό σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα λόγια σας. Λοιπόν, δεν είσαι ένας απλός χιουμορίστας, λέει ο Λεωνίδας. Και το απέδειξε, λέει, πριν λίγο. Παιδιά, εντάξει. Είπαμε, η εκπομπή δεν είναι δημοσιογραφική. Και είμαστε και πολιτισμένοι σαν εκπομπή. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτά που λέτε και για τον τρόπο που χειριστήκαμε την όλη κατάσταση. Είναι σημαντικό. Αυτά. Πάμε γιατί έχει 5 λαμπιόνια που αναβοσβήνουν. Λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάνκιο, η τρώει μάνα και στο παιδί δεν δίνει. Πατάει τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας ο Τιβετιανός μοναχός που βλέπει την παντσέτα και κλαίει με δάκρυ κορόμιλο. Θέλω. Να καλωσορίσουμε από σήμερα το νέο μας χορηγό. Πήγαμε πίσω σήμερα, κανονικά έπρεπε στις 9, αλλά θέλω σήμερα να σας κάνω μία πρώτη εξήγηση για την Ρεύμα Γκάς, συνεργάτης της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής ενέργειας που λέγεται Ήρων. Μόνο με 0,060 την κιλοβατόρα στο ρεύμα, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις, αποχωρείς δηλαδή όποτε θέλεις χωρίς επιβάρυνση. Ένα παράδειγμα, κατανάλωση μιας τετραμελούς οικογένειας με 1800 κιλοβάτ, κερδίζετε 82 ευρώ. Μην χάνετε αυτή την προσφορά, τηλεφωνήστε 2311-2566-88. Θα σας λύσουν κάθε απορία, θα ρωτήσετε τα πάντα, το ξαναλέω, 2311-2566-88, 2311 μπροστά. 2566-88, ρεύμα γκάς του ομίλου Ήρων. Καταλαβαίνετε, κολοσσός. Τιτάνας, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής ενέργειας. Ρεύμα γκάζ, 45% εξοικονόμηση τα χρήματά σας και για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Πληρώνετε πολύ πολύ λιγότερα και τον καλωσορίζουμε χορηγός δεύτερης ώρας. Πολλά περισσότερα θα πούμε τις επόμενες μέρες. Σήμερα λόγω της τηλεφωνικής παρέμβασης Αλέξη Κούγια πήγε πίσω όλο και τα διαλύματα και οι χορηγοί και πάμε τώρα σε εσάς γιατί περιμένετε καρτερικά. Στις γραμμές. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Πρώτη φορά σε παίρνω φίλε μου στην εκπομπή. Και τελευταία. Του και μου το κλείνεις. Όχι. Το όνομά σου. Θα σε ξαναπάρω. Από Σταυρούπολη σε παίρνω. Σταυρούπολη. Μπράβο. Είσαι Παοξάκη. Δεν ασχολούμαι πολύ. Α, δεν ασχολείσαι. Οκ. Okay. Ναι. Δεν ασχολούμαι πολύ. Απλά είμαι... Επαγγέλουμε... Medium.
Medium! Ναι, τέλεια! Ναι, ναι. Για πες λοιπόν. Και, εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι. Και παρακολούθησα την εκπομπή που στι εκπομπέ πετάνε με τη γιαγιά. Ναι! Και κάποια βγήκαν. Βγήκαν όλα και από περιέργεια κι εγώ. Ναι. Και λέω κάτσε να ρίξω λίγο τα χαρτιά να δω τι θα με βγάλει. Ρίξε, ρίξε, περιμένω, συνάδελφε. Να σου βάλω μουσική μυστηρίου, θέλει. Ή θες να πας. Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν έχει πρόβλημα, θα το κάνουμε ωραία, αδερφέ μου. Δεν, θέλω να γίνεται. Κάνε το αγόρι να θα το κάνουμε όμορφα, σε παρακολουθώ. Κάτσε, κάτσε, Σταυροπολίτη, κάτσε, περίμενε. Δεν σε αφήσω έτσι εγώ. Λοιπόν, θα το βρω. Ξεκίνα εσύ, και εγώ θα σε. Σε περιμένω. Θα σε ντύσω, εγώ ξεκίνα και θα σε ντύσω εδώ, περίμενε. Επειδή εμείς οι medium ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να ρίξουμε πολλά φύλλα για να δούμε τι θα βγουν. Ούτε να ανοίξουμε φύλλο όπως πανακόπιτα. Έτσι. Είπα να ανοίξω τρία φύλλα έτσι λίγο να δω τι θα με βγάλει ο Χουλιαμάς από την αρχή. Τα πρώτα δύο που πέσαν ήταν δύο παπάδες. Ναι. Ο ένας ήταν τριφύλι και ο άλλος ήταν μπαστούνι. Μαύρη τώρα, μαύρη τυχαία και οι δύο. Ναι. Λέω για να είναι δύο παπάδες, είναι υψηλόσωμοι άνθρωποι. Ναι. Λέω κάτσε να το συνεχίσω. Τους έβλεπα πηγαίνανε μπάλα. Μία στη ΔΕΗ, μία στον ΟΤΕ. Ναι. Μία στη Vodafone, μία στην Κοσμοτέ. Ναι. Βλέπω γκολ με αίτηση δεν τρώνε. Ναι. Ναι. Λέω, ρε, γαμώ, το κοινάνε το. Τερματοφύλακες. Τελικά μου ήταν τερματοφύλακες. Ναι. Λέω έχουμε φέτος τερματοφύλακες. Λέω κάτσε να ρίξω και το τρίτο φύλλο. Το τρίτο φύλλο πέφτει μια ντάμα, Κωστή μου. Δεν βλέπω μια έτσι μακριμάλα κυρία στην ντάμα. Αλλά να και φαινόταν, Από τα δυτικά μπορεί να ήταν, αλλά δεν μένεις αδυτικά πλέον, μένεις ανατολικά. Σε μια περιοχή τώρα νεόπλουτη που πάνε να γίνουνε. Ναι, ναι. Κάτι, κάπου πάει το μυαλό μου. Τι επηρεάζει, το μυαλό επηρεάζει λες τους ψηλούς. Επηρεάζει τους υψηλούς, ξαναρίξουν, ξαναβγαίνει μια ντάμα, κοιτάζω μια, με γράφει μια πρωτοχρονιά, λέω μπάχε γιορτάζει την πρωτοχρονιά, άκου λίγο τη μουσικούλα που σε ντύνω. Τέλεια, λέω μπάχε γιορτάζει την πρωτοχρονιά. Ναι. Λέω Βάσο, Βασιλική, ξέρω. Καλά, ναι, αυτό δεν, μπορεί να έχει μια βάση, μπορεί όχι, μπορεί να είναι. Ναι. Την κοιτάζω, έκλαιγε, τώρα μετανιωμένη την είδα. Λες να έδωσε κάποια λάθος συμβουλή? Ή τώρα συμβουλή έδωσε λάθος ή κλαίει γιατί μπορεί να πάει να μείνει κοντά στην πεθερά της, ξέρω εγώ. Ωπο φίλε, και η πεθερά της μάλλον μένει μακριά, Κάπου μακριά, κάπου στην Ιβυρική Χερσόνησο πρέπει να μένει νομίζω. Γαλλία, αλλά με διάφορα άλλα μπροστά. Τι ρε φίλε, μόνο σου θα κεντήσεις. Να μην βάλω κι εγώ λίγο στραβομελωνιά. Να πω κάτι. Γεια σου Σταυροπολίτη. Γεια σου Σταυροπολίτη. Λοιπόν, να πω κάτι. Σεβόμαστε απεριόριστα τη θέση κάθε συζύγου. Έχω πει, το λούκι το τραβάει η γυναίκα. Αυτή μεγαλώνει. Παιδί, αυτή τραβάει το λούκι. Αυτή είναι που κρατάει την οικογένεια. Στα θέματα ποδοσφαίρου, ή μάλλον να το πω αλλιώς, στα θέματα της δουλειάς, ζητάς τη γνώμη, βεβαίως, συμβουλεύεσαι, βεβαίως. Δεν το λέω συγκεκριμένα τώρα για κάποιο δικό μας ποδοσφαιριστή. Λέω, ακούς την άποψη, τη σέβεσαι, αλλά εσύ αποφασίζεις. Ειδικά όταν είσαι ισχυρή προσωπικότητα, λες, σε άοξα στηριγμά μου, σε άοξα σύζυγε γυναίκα μου, στεφάνη μου, μάνα του παιδιού μου, σε άοξα, αλλά εγώ δεν θα κάνω αυτό το λάθος. Αν τον έχει συμβουλέψει λάθος, λέμε δεν είμαστε μπροστά, τώρα χαβά κάνουμε, αλλά λέω, δεν αφήνεις. Και λες εγώ αυτό που έχω και αυτό που κέρδισα όλα αυτά τα χρόνια, δεν το χαλάω για μερικές συμμετοχές ή για μερικά λεφτά παραπάνω. Δεν αγοράζεται αυτό, αγάπη μου. Λέω, αν έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Γιατί προφανώς δεν έγινε αυτή η κουβέντα. Αν υπήρξε η προηγούμενη. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Σήμερα πάλι εκπομπή. Μήπως γνωρίζετε. Ναι, έλα τσακνίδα, ναι. Μήπως γνωρίζετε. Ναι. Το λόγο δεν έρχεται το δεξί μπακ. Δεν έχει το δεξί μπακ. Ναι. Φοβήθηκε τη Βίρνα, ξέρω εγώ. Σκιάχτηκε που του βάζαμε σκετσάκια με τη απλά λάμψη. Ναι. Τον κάνανε καινούριο συμβόλιο στην All Spice. Εκεί αυτό που κάνει το... Τη θυμάσαι, την κολόνια. Οι Young Boys με τους. Γεια σου Τσουκνίδα! Έχει νέο συμβόλαιο. Περίμενε, Κωστή. Περίμενε. Πάμε. Έχω πέντε και αυτοπυρμπολούνται, έλα. Τους παλιούς. Αλλά όλοι μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε. Άντε, ο Αλέξης είχε τέτοιο. Ο Αλέξης φίλε πρώτη φορά βγήκε. Ναι. Δεν μας είπε όμως.
η κολοτούμπα είναι άθλημα. Ναι. Την είπα αλλιώς, την είπε μεταστροφή. Εγώ χαίρομαι που δικαίωσε τα λόγια μας, δεν το αρνήθηκε. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Δεν βγήκε και το είπε. Το, όχι, είπε ότι είναι βεβαίως. Έκανα μεταστροφή, αλλά δεν μπόρεσα να πιστώ. Εντάξει, και βεβαίως. Οκ, okay, δικαίωμά του να λέει. Νομίζω οι περισσότεροι κοστί. Εντάξει. Κάποιες παλιές ελληνικές ταινίες ναι. είχαν ένα μυθοποιό, το λέγανε Αρτέμι. Ναι. Αρτέμι Μάτσα. Ναι. Νομίζω ότι πολλοί υπάρχουν. Αυτά. Αυτά. Ακούνε και. Πάρα πολύ ωραία. Φιλιά πολλά! Τέλος πάντων, λοιπόν, καλά Κωστή, όταν θα αρχίσεις να κάνεις την εκπομπή. Να σε καλά, πολλά. Να σε καλά. Boy, boy. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Κανέναν, ούτε τους Αρτέμιδες. Ναι, γεια σας. Δεν μιλάει εδώ, πάμε εδώ. Ναι, γεια σας, yeah. καλημέρα σας. Γεια. Yeah. Γεια. Yeah. Ακούς. Βεβαίως. Τσακαλάκο speak. Έλα ρε Τσακαλάκο, πού είσαι ρε μορφή. Πού είσαι ρε γίγαντα. Πέντε μήνες. Όχι ρε φίλε. Είσαι καλά καταρχήν, από υγεία, αυτό με ενδιαφέρει. Καλά είμαι Κώστα, ήσουν χλιαρός να ξέρεις. Χλιαρός. Ναι, τι να κάνω. Είναι αυτό τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Εγώ φίλε έτσι είμαι πολιτισμένος, αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Εντάξει. Λοιπόν, έχω ένα φίλο δικηγόρο. Ναι. Ο οποίος να πούμε επίδειξε μια μάντρα σε μια εκπομπή ναι. να πούμε live και φώναζε με σκοτώνουν. Εντάξει, και δεν ήθελα να πάω σε τέτοιο. Άμα εννοείς το χλιαρός έτσι, τότε ναι, δεν θέλω να λέω τέτοια. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτά που τα δύο που ήθελα να πω, τα είπα. Το ένα η κολοτούμπα και το άλλο γιατί ήξερες και πριν και πολέμησες έτσι τον ΠΑΟΚ. Αυτά τώρα να λέμε για μάντρες δεν είναι. Τότε κολοτούμπα ήταν, είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει. Ξέρεις ότι... Αυτά δεν είναι τα σημαντικά. Τώρα να πω ότι για φτισήματα σε παίκτες και για τα κούνια και τέτοια δεν θέλω φίλε. Κρατάμε εδώ ένα επίπεδο. Ευτυχώς τώρα θα το έλεγα εγώ το τακούνι που τρεις μέρες γυρνούσε με τα αίματα. Εντάξει. Okay. Να σου πω κάτι, δεν θέλω τώρα. Θα ρίξουμε πραγματικά αφού ξέρεις ότι η εκπομπή κρατάει φίλε ένα επίπεδο. Μπορούμε να είμαστε ΠΑΟΚ περήφανοι. Χωρίς να πέφτουμε χαμηλά. Κύριε έτσι Κώστα, λέω εγώ. Κύριε Κώστα. Ναι. Είμαι εγώ δικηγόρος που ήρθε με βρήκε ο Αλβανός από τη Χαλκιδική σε κρυφό ραντεβού στην Αθήνα. Okay. Σε χαιρετώ. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. Ναι. Πέσαμε, πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Ναι. Καλά ρε Κωστή. Καλώς τη Βαλανιδωράκη. Πώς σου έριξα τσάκα τσάκα, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Μπαμ μπαμ. Έλα. Λοιπόν Κωστή μου, εγώ θα ξεκινήσω σήμερα με την κλήρωση του διαιτητή του Γερμανού που είναι στο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Αυτό με φοβίζει, έχει δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι μας με το 1-4. Πάω Μπενφίκα. Την Μπενφίκα δεν ήταν ο ίδιος. Πάλι εδώ, 1-4. Λοιπόν, για μια άλλη φορά το έργο επαναλαμβάνεται με αυτούς. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος τον όρισε αυτόν ή ποιος τον κλήρωσε με το έτσι θέλω. Παιδιά, λυπάμαι, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά με αυτόν τον διαιτητή δυστυχώς τα πράγματα γίνονται ακόμα πολύ πιο δύσκολα. Κατάλαβες. Όταν σου δίνει πέναλτι ανύπαρκτα. Τώρα τι μας περιμένει μόνο. Βασίλη μου, να κερδίσουμε πρώτα αύριο τη Λάρισα, να τα πάρουμε τα μάτς 1-1. Έχουμε αύριο μάτς πρώτη αγωνιστική πρωταθλήματος. Να ξεμπερδεύουμε με αυτό και μετά από τη Δευτέρα όσες ώρες θέλεις για την Μπενφίκα. Συμφωνείς? Απλά εμένα με στενοχώρησε όταν τον είδα στην κλήρωση. Όσο για τον φίλο σου τον Αλέξη, θέλω να σου πω το εξής. Ο άνθρωπος πάντα μου, κρίνεται από τις πράξεις του. Φίλους μου, εσύ έχεις τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, κάνεις το ψυχοθεραπεία στους φιλάθλους, στον κόσμο γενικά. Όμως έχεις κερδίσει με την εκτίμηση τη δική σου πάνω απ' όλα. Έχεις κερδίσει. Δεν χρειάζεται να λέμε. Δεν χρειάζεται. Ούτε να διαβάσω, έχουν έρθει 50 μηνύματα. Μπράβο για τη στάση σου. Αυτά τα άπεσε έτσι. Δεν κόλωσε. Τι να κολώσουμε, ρε παιδιά. Επειδή είναι δικηγόρος. Όχι, αλλού ήθελα να το πω. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Α, έπεσε. Δεν είμαι δικηγόρος, αλλά δεν έχω να φοβηθώ κάτι απέναντι. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα γιατί είμαστε καθαροί, γιατί λέμε αυτό που ξέρουμε. Αυτά τα δύο πράγματα που ήθελα να πω, αλλά δεν θέλω να ρίξω τώρα. Να λέμε τώρα, παιδιά, δεν θέλω τώρα να πούμε τι για τα κούνια και για αυτισήματα σε παίκτη. Δεν. Δύο πράγματα ήθελα. Γιατί έκανε την κολοτούμπα τη μεταστροφή. Ένα-δύο, γιατί τέτοια λύσα κατά του ΠΑΟΚ πέρσι και πώς ήξερες ότι μήνες πριν θα υπάρξει τάδε ψηφοφορία και θα υπάρξει αφαίρεση βαθμών. Αυτό τώρα από εκεί και πέρα. Και το χαρακτηρισμό που του επιφύλαξε ο Μαρινάκης. Μόνος του το είπε. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα να διαβάσω τα μηνύματα γιατί δεν υπάρχει λόγος να
βλογάμε τα γένια μας. Εμάς αυτός είναι ο χαρακτήρας μας. Ούτε υβριστές θα γίνουμε, ούτε θα ρίξουμε το επίπεδο. Για κανέναν. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Να πω το απλό. Προτελευταίος φιλάρετε. Ναι. Το πολύ απλό. Ότι ο καθένας, όπως ανέφερε, κοιτάζει τα συμφέροντά του. Άρα δεν είναι θέμα ούτε για το καλό του ποδοσφαίρου. Ε, βέβαια. Αξιοκρατία. Βέβαια, απλά, αν το συμφέρον μου είναι να κερδίσω εγώ απ' έξω, από μέσα, από όπου θέλεις, θα κάνω ό,τι μπορώ. Εντάξει. Ο καθένας το κάνει όπως νομίζει. Το άλλο θέμα είναι να καλύπτει τα συμφέροντα τα δικά του μόνο και όχι και αλλονού συμφέροντα. Που μπορεί να είναι αντίθετο με τα δικά μας συμφέροντα. Αλλά τέλος πάντων. Α, είναι ανάγκη να το κάνει. Είναι αυτές οι συμμαχίες που γίνονται. Μπορεί η Ρωσία να είναι σύμμαχος αυτή τη στιγμή με την Τουρκία, ενώ δεν έχουν κανένα κοινό. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι, γιατί είναι συμφέροντα. Ναι, βέβαια. Μετά από ένα χρόνο μπορεί να είναι αντίπαλος. Ναι. Να είναι ο πιο σκληρός εχθρός, ναι, αυτού που είναι τώρα μαζί. Εγώ είχα πει για τον Κούγια, για τον κύριο Κούγια, το είχα πει και προφανώς το είχε ακούσει. Δεν θέλω να σχολιάζω τα λεγόμενά του. Ούτε όταν μας αποθέωνε, ούτε όταν ήταν φίλο μας και έλεγε τα καλά, ούτε όταν έλεγε πράγματα για μας. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος που τη μία σε λατρεύει και την άλλη σε κρεμάει ανάποδα, δεν γουστάρω, δεν θέλω, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Δεν θέλω. Μα είναι με ημερομηνία λήξης όλα, γιατί είναι θέμα συμφερόντων αυτό. Είναι δικαίωμα. Δεν έχει διάρκεια αυτό το πράγμα, έχει απλά όσο. Τώρα, το ότι όπου βγει γίνονται νούμερα, γίνεται χαμός και τα λοιπά, το ξέρει και ο ίδιος. Εμείς δεν έχουμε την ανάγκη να πάρουμε τηλέφωνο. Έτσι, γι' αυτό μας πήρε ο κύριος Κούγιας. Και βεβαίως εμείς σαν οικοδεσπότες σωστοί, τον αφήσαμε, μίλησε, είπε αυτά που ήθελε, είπαμε εμείς αυτά που θέλαμε. Έτσι, δεν έγινε μονόλογος, το ακούσατε. Το να το κατάλαβε, γιατί η γλώσσα σου είχε απόλυτη ειλικρίνεια. Μα ο τι τρόπος της δικιάς σου συμπεριφοράς δεν την αντιμετωπίζει από πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι μιλάνε με την κλασική ξύλινη γλώσσα. Δεν υπάρχει ξύλινη. Το ρώτησα αυτά που ήθελα, αυτά που θα ρωτούσα σαν οπαδός. Ναι, σαν παοκτσής. Ναι. Και επίσης με πολιτισμένο και τρόπο. Και τον, ναι, τρόπο να μην πας στην άκρη, να μην φτάσεις σε ένα σημείο δηλαδή. Να είσαι οπαδός. Όχι. Δεν ήσουν οπαδός. Ήσουν σε μια ισορροπία. Και αυτό πρέπει να το εκτιμάει ο κύριος Κούγιας, γιατί πραγματικά δεν έχει συναντήσει πολλούς. Να τον συμπεριφέρονται έτσι. Ακριβώς. Δεν θέλω και να σεβασμό, γιατί όλα αυτά που μου λέτε για τα κούνια, για αυτά και τα λοιπά, παιδιά, θα ρίχναμε το επίπεδο. Δεν θέλω έτσι. Μπορώ πάντως, να ξέρετε. Αλλά δεν θέλω. Πιστεύω ότι είχε την καλύτερη φιλοξενία. Το θέμα είναι ότι αύριο δεν είναι μόνο του αυτό το παιχνίδι, για κατά τη γνώμη μου. Είναι μαζί με το επόμενο. Αύριο είναι η πρόβα Τζενεράλε. Αύριο είναι η καλύτερη στιγμή να δοκιμαστεί η ομάδα για το πώς θα συμπεριφερθεί στο επόμενο παιχνίδι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι διαφορετικά για τον κύριο Κούγια και για την ομάδα του, αλλά αυτή η ομάδα τώρα είναι για μας ένα πολύ σκληρό φιλικό παιχνίδι. Ναι. Έγινε, φιλάρετε μου. Γεια, ναι, και χαρά. Να είσαι καλά, θα λέμε το μεσημέρι. Θα λέμε το μεσημέρι. Πάμε τελευταίος. Ναι. Ναι. Έλα, ο ίδιος είμαι πάλι, ο προηγούμενος. Έλα, Βασιλάκη μου, έπεσες. Έλα, Βασιλή μου, έλα. Σε χάσαμε. Ήθελα να κάνω μια σύγκριση των ανθρώπων και ήθελα να σου πω τα συγχαρητήριά μου, γιατί έχεις πάντα σε διακρίνει το ήθος. Οπότε ήθελα να πω και στον κύριο Κούγια ότι για να πάρει το κύριο Τσατσαρό τηλέφωνο, κάτι έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει την αξιοπρέπειά σου, τη σοβαρότητά σου και το πολυπληθυντή λαό του ΠΑΟ. Okay. Εντάξει. Εγώ θέλουμε να είμαστε έντιμοι. Εδώ δεν έχει ούτε γραμμές, ούτε κατευθύνσεις, ούτε τίποτα. Είναι ένας την ώρα που έπεσε η γραμμή, θέλω να πω το εξής. Ότι σου έλεγα ότι κάθε άνθρωπος κρίνεται από τη δουλειά που προσφέρει στο σύνολο. Εσύ μετά τα 21-22 χρόνια έχεις προσφέρει τέτοια δουλειά, η οποία ανάγκασε τον κύριο Κούγια να σε πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει, εν πάση περιπτώσει, αυτά που ήθελε να πει. Οπότε σου δίνω τα συγχαρητήριά μου καλά, και να είσαι πάντα καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν θέλω να διαβάσω τα μηνύματά σας. Αυτά. Ένα μόνο, ο Μάκς λέει, είπες αυτά που θέλαμε, τα δύο σημαντικά. Δεν κάναμε συνέντευξη, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, φτάνουμε στο τελείωμα. Θα είμαστε εδώ και το μεσημέρι, κανονικά.
Σας θυμίζω Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας. Καταπληκτικά και υπέροχα πράγματα τρώτε εκεί, 705-750 τη Λιβεριά. Το μεσημέρι θα κληρώσουμε, πήγε όλο πίσω σήμερα, έτσι και, και το 50 ευρώ γεύμα από το Αιγαίον, γιατί δεν το είπα πολλές φορές και έπρεπε. Λοιπόν, θυμίζω ότι χορηγός δεύτερης ώρας από σήμερα κοντά μας η Ρεύμα Γκάζ, εταιρεία με την οποία μπορεί να εξοικονομήσετε 45% σε σχέση με το ρεύμα και το φυσικό αέριο στο σπίτι σας. Η Ρεύμα Γκάζ, συνεργάτης της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής ενέργειας που είναι ο Ήρων. Τεράστιο όνομα, το καταλαβαίνετε, μόνο με 0,060 κιλοβατόρα στο ρεύμα, έτσι, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις, δηλαδή αποχωρείς όποτε θέλεις, χωρίς επιβαρύνσεις, πάγια και τέτοια, ούτε κρυφά πράγματα δεν υπάρχει. Έτσι, κερδίστε, μην χάνετε την μοναδική προσφορά, τηλεφωνήστε, περιμένουν οι συνεργάτες Ρεύμα Γκάζ στο 2311-2566-88. 2311-2566-88. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε αύριο, μάλλον θα τα πούμε το μεσημέρι στις 2 και αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα και για το μάτς που δεν μπορέσαμε σήμερα, γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι. Έρχονται Κόλκας Μπατμανίδης, Μπατμανίδης Κόλκας ψυχιατρίο, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε στις 2, bye, bye, bye!